Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευτικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομήρας, με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της συνοικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση, περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομήρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου, μικρό του μύρου κάματου, η κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να παντευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα, τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι η γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι η γυναίκα. Κι θέλουν κι η γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Θανάσης Καταπάκας στο production. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, με την Ελένη Παπά, η Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού αν χρειάζεται να κάνετε οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητό σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στα χέρια σας. Τηλεφωνείτε στο 18 133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά παίρνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18 133. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54 340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας, μεγάλο μας φυγός, είναι η Εσκιά της Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai με εγγύηση κατώτερης τιμής, με τα περισσότερα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα βρείτε εκεί, και με περισσότερες πληροφορίες στο 2310 596 596, για να μάθετε τι ακριβώς και πώς ακριβώς μπορείτε να κάνετε δικό σας το αυτοκίνητο των ονείρων σας. 5 στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, με πολλά τραγελαφικά πράγματα να συμβαίνουν. με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει στο Αγρίνιο τον Πανατολικό με 1-2 και να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα μέχρι και το επόμενο. Με το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην τελειώνει ποτέ, καθώς κάποιοι κύριοι ο Θεός να τους κάνει εισέβαναν στον αγωνιστικό χώρο δύο φορές και διέκοψαν τον αγώνα, με αποτέλεσμα να μιλάμε σήμερα για άλλα πράγματα, να μην μιλάμε για ποδόσφαιρο, να συζητάμε για ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς εκτός από μπάλα, το οποίο είναι και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο και θα έπρεπε να ασχολούμαστε περισσότερο. Άσε Χριστομάθια ρε. Δεν είναι Χριστομάθια. Άσε Χριστομάθια. Εσύ για επεισόδια δεν μιλάς. Τώρα επειδή τα κάνανε οι Αθηναίοι θα μιλήσεις σήμερα για επεισόδια. Καθόλου, δεν παρέκαμψέ τα τότε. Εσύ δεν είσαι, δεν μιλάω για επεισόδια, ναι. Για βία. Διακόπηκε ένα παιχνίδι. Και τι με νοιάζει μέσα. Ναι, και τι. Διακόπηκε ένα παιχνίδι. Και τι έγινε. Εσύ δεν λες ότι δεν μιλάω για βία. Δεν μιλάς για βία, άμα δίνει κανένας Παοξής κανέναν. Άμα δίνει κανένας Αριανός κανέναν και τέτοια. Όταν μαχαιρώνονται εδώ οι Αριανοί με τους Παοξίδες δεν τα λέτε. Λοιπόν. Έξω από το Χαριλάου πριν τρεις μέρες. Στάσου λίγο ρε. Καλησπέρα. Πριν τρεις μέρες έξω από το Χαριλάου πήγαν 4 Παοξίδες, τσακώσαν έναν Αριανό. Βγήκαν οι Αριανοί από τα στενά, πιάσανε τον ένα από τους 3 Παοξίδες, του κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Αυτά δεν τα λέτε, δεν μιλάω για βία. Αν τα κάνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, μιλάτε για βία. Είναι θεμά σας. Τι υποκρισία είναι αυτή. Ή θα μιλάς για βία και θα τα αναλύεις για όλους, ή δεν θα μιλάς. Κατάλαβες. Άντε, ανέλησε τώρα τη βία. Και άμα πλακωθούν οι λακρυδείς με τους Παοξίδες, δεν μιλάω για βία. Θα σκοτώσετε τον Παοξή, δεν μιλάς για βία εδώ. Οι άλλοι κάτω μπήκαν στο γήπεδο, θα μιλήσει για βία. Έκανα εγώ κάτι, δεν κατάλαβα. Τι να κάνεις, ρε. Καταρχήν δεν πήρε στροφή, τώρα δεν κατάλαβες τι σε είπα. Ναι, πού να καταλάβω. Τι να καταλάβεις. Έχει πιάσει άνοιξη να πούμε. Μαγουλάκι, ωραίο ρόδινο να πούμε. Λέγε ρε, τι κάνεις, καλά είσαι? Όχι. Γιατί τι έπαθες? Γιατί πρέπει να είμαι καλά, δεν είμαι. Γιατί να μην είσαι καλά? Ο ήλιος γάργαρα νερά τρέχουν στον Όλυμπο. Μια χαρά είναι. Ο Ηρακλής κέρδισε, σώθηκε. Ο Πάοκ πήρε πρωτάθλημα. Ο Άρης σήμερα θα κάνει 0-1 με τον Απόλλωνα. Τι θα κάνει ο Άρης? Θα χάσει. Εσύ κόψε τα λιγμένα. Γιατί? Κόψε τα λιγμένα, σε καλάνε. Αν δεν χάσει, θα είναι βλάκας. Αν δεν χάσει, θα είναι βλάκας. Εντάξει, οκ. Εγώ θα χανα. Στο λέω υπεύθυνα, στα ίσια. Τι τώρα, Βέρη, Άρη να κάνω. Άρη Απόλλων θα κάνω. Πάμε παρακάτω. Δεν τα πιάνεις. Λοιπόν, δεν με πιάνεις, δεν με παρακολουθείς. Λέγε. Ο λόγος ο οποίος στέκομαι είναι ένας και βασικός. Πού στέκεσαι, να μην στέκεσαι. Κόκκινη υποκρισία είναι αυτό. Δεν υποκρισία. Υποκρισία 5 χρόνια όταν κάνουν οι δικοί μας δέρνονται. Όταν πλακώνονται μεταξύ τους δεξιά-αριστερή δεν τα λέμε. 30 όταν... χρόνια. Ναι, τι, 30 χρόνια έχω την ίδια στάση. Δεν θα την αλλάξω τώρα. Ναι, πάνε σε άλλη στάση τώρα. Καμία στάση. Ναι, πάνε στο Οθωμανικό τώρα. Όχι. Μιλάω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και πάνω σε μια συγκεκριμένη θέση. Να μας κάνεις Χριστομάθια. Είναι αδιανόητο. Τι αδιανόητο? Να την πληρώνουν οι ομάδες για 10, 20, 50 ανεκέφαλους. Όπως είναι αδιανόητο να την πληρώνουν οι ομάδες γιατί κάποιος κύριος. Δεν γουστάρει, δεν πληρώνει και παίρνει στις πλάτες του μια ομάδα. Όχι φίλε. Ή υπάρχει κράτος να ελέγχει δεν ή δεν υπάρχει κράτος. Το κράτος όρισε τον ερασιτέχνη σαν ελεκτικό μηχανισμό. Όχι, δεν ελέγχει. Ο ερασιτέχνης είναι μέλη της ίδιας της ομάδας. Όπως έχει το ΣΔΟΕ. Όπως έχει το ΣΔΟΕ. Όπως έχει την επιθεώρηση εργασίας, όπως έχει διάφορα τμήματα τα οποία βγαίνουν έξω και ελέγχουν τα πάντα, να φροντίσουν, να ελέγξουν και αυτά. Δεν μπορεί για λίγους κάφρους. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί όταν ήρθε ο κύριος Καρασγέρης εδώ πέρα, ο Παπαθανασάκης που δεν ήξερε τι έχει και οι δουλειές του πήγαιναν θαυμάσια εκεί και πετροδόλαρα, αν ερχόταν το κράτος και έλεγε ότι αυτός είναι απατεών, ξέρεις, θα βγαίνει η θύρα 10 και εσύ και ο Μάνος, ο Μάγκας. Άγγελοι, τον Ηρακλή! Το κράτος! Τέτοιοι είστε οι Έλληνες. Τέτοια αυγόδια είστε οι Έλληνες. Γιατί το κράτος, άμα πει Ζαχουδάνης απατεώνας, θα βγουν οι σουπεράδες της εποχής, πιθανόν, και θα λέει μας κυνηγάει το κράτος! Να τον άρει! Σε εμάς βρέθηκε να κάνει τον νόμο εφαρμογή, να πούμε. Αυτό μόνο ο Ηρακλειδέας μπορεί να το πει. Εσύ τι είσαι τώρα, η δακρύβρεχτη Γισμαρούλα Γιούλη. Τα πράγματα όπως είναι. Μόνο ο Ηρακλειδέας μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Ο πιο αδύνατος. Λοιπόν, εσύ πες τον, εγώ λέω ότι είναι ο πιο αδικημένος. Θα πεις για τα επεισόδια του Παναθηναϊκού? Δεν λέω για τα επεισόδια. Στο Αγρίνιο που πήγαν οι Παοξίδες και σπάσαν τις ταβέρνες. Δεν μιλάω για επεισόδια. Α, δεν μιλάς για επεισόδια. Λέω, θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει τόσο μεγάλο πλήθος οπαδός του Παναθηναϊκού παρόλο το ότι η ομάδα παραπέει και αγωνιστικά και διοικητικά. Να έχει γίνει άλλη μια ρύθμιση γιατί δεν το γνωρίζει και σου είπα ότι έχω και κάτι καινούριο. Λοιπόν, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρυθμίσει τα χρέη του Αλαφούζου από τον Αύγουστο. Τα ξέρουμε αυτά, Λεγόκινε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε αυτά, Λεγόκινε. Λοιπόν, έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα και τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν 50% ανεγκέφαλους. Οκ. Okay. Όπως λέγανε για τον Πακετά από την Ταϊλάνδη ότι θα έρθει και θα πάρει τον Παναθηναϊκό και είπαμε ότι ποτέ δεν θα πάρει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και όπως είχα το θάρρος της γνώμης να το πω τότε. Θες κάτι, Κόκκινε. Όπως είχα το θάρρος της γνώμης να πω ότι αυτός. Το είχα θες πει ότι κάτι, ποτέ δεν θα πάρει τον Παναθηναϊκό. Θες κάτι. Θες μια αλήθεια. Ήθιστε στην Ελλάδα να δημιουργούμε ήρωες. Κομμουνιστές ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Είμαι εγώ τώρα αρχηγός της αστυνομίας. Και ο άλλος είναι αρχηγός, πώς το λένε, γενικός υπουργός της δημόσιας τάξης. Ναι. Και γίνονται επεισόδια. Και μπαίνουν οι Παναθηναϊκοί κτλ. Το μόνο εύκολο είναι να πας με 5 άλογα, όπως στην Αγγλία, τους τραβήξεις ένα βρωμόξυλο και να τους πας στον εισαγγελέα. Επειδή όμως μπορεί να έχουμε ένα νεκρό σε τέτοιο επεισόδιο, αποφεύγουνε, να έχεις υπόψη σου. Θα μου πεις τώρα τα μάτια τι βαράνε τους συνταξιούχους και τους άλλους. Και δεν βαράνε τους χουλιγκάνους. Ακόμα και μεταξύ τους έχουν. Ναι. Και ήθελα ακόμη να ρωτήσω... και αστυνομικοί χτυπήσαν, ναι, αστυνομικούς. Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω τους συνδικαλισταράδες, τους αστυνομικούς, που πηγαίνουν και κάνουν συνδικαλισμό που απαγορεύεται να είσαι συνδικαλιστής όταν είσαι στρατιωτικός ή αστυνομικός. Απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Δια του νόμου θα πρέπει να απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Τέλος πάντων, τους επιτρέπουν να έχουν συνδικαλισμό. Όταν πάνε, κάτσε να ολοκληρώσω, ρε Κόκκινε. Όταν πάνε λοιπόν και φυλάνε μια ιδιωτική εταιρεία από τις 6 τα χαράματα, ενώ εμένα, ας πούμε, να έρθουν 50 κανίβαλοι εδώ πέρα, θα έρθουν όταν τα σπάσουν και μετά. Λοιπόν, αυτό δεν πάνε να το πούνε οι συνδικαλιστές. Τι έγινε, ρε συνδικαλισταράδες της αστυνομίας, να πούμε. Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Συνέχισε τώρα. Λάθος ξεκινάω. Γιατί ποτέ η άρχουσα τάξη και, ναι, η ηγεσία δεν, ναι, φρόντισε τον αστυνομικό να τον, ναι, έχει σωστά. Με το όπλο το καλό, με το γυλαίκο το Αλεξάνδρο το καλό, με μπότσες καλό. Τον είχε ο Πατακός και τον ρίξατε. Η δικτατορία δεν είναι εκλεγμένη κυβέρνηση. Τι λέει? Δεν είναι εκλεγμένη. Το Μεταξάς δεν ήταν εκλεγμένος, αλλά είπε το όχι. Τι πάει να πει αυτό? Και τι ρε? Είσαι σε άλλο κόσμο. Εγώ είμαι σε άλλο κόσμο. Εγώ είμαι σε κανονικό κόσμο. Εσείς έχετε τρελαθεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Την μια θέλετε την αστυνομία μπαμπούλα, την άλλη θέλετε φλόρο, την άλλη επεμβατική. Δεν έχετε αποφασίσει. Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τι να ρωτήσεις? Στο εξωτερικό χρειάζεται η αστυνομία για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι, βέβαια, χρειάζεται. Σε κανένα γήπεδο. Άμα δεις τα αλόγατα εκεί, κάτι πισινούς που έχουν, άμα σου δώσει ένα μπάτσο με το ινουρά το άλογο. Επειδή μέσα στο γήπεδο δεν δεις ούτε έναν. Έχει security όμως που έχουν εξουσία. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα? Εδώ η security ποιοι είναι? Οι οπαδοί των ομάδων. Ναι. Όχι. Αυτό θα βάλει staff. Θα βάλει staff. Ναι. Security. Staff θα βάλει. Τι είναι το staff? Από πού θα είναι? Οπαδοί των ομάδων. Να τους πληρώσει. Βρέχτε τρελαθεί, ρε. Να πάει σε όλες τις σχολές. Να πάει σε όλες τις σχολές που βγάζουν, ναι, παιδιά που γνωρίζουν, ναι, πολεμικές τέχνες. Παλαιστές, ναι, και μποξέρ. Ναι. Να τους έχει εκεί, ναι, να μην μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ναι. Και μετά να τους στήσουν δύο επεισόδια τα οργανωμένοι. Σου πω εγώ. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Ρε φίλε, μόλις σε βλέπει εσένα. Εντάξει, και δεν είναι και δύσκολο να σε αναγνωρίσει κανείς. Ναι. Βάζει τη φωτογραφία σου, ναι, εσύ για 2 χρόνια, ναι, δεν παίρνει στο. Ναι. Πήγε ξανά στο γήπεδο. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο πρόεδρος? Μα δεν χρειάζεται να το κάνει ο πρόεδρος. Ποιος θα το κάνει? Θα το κάνει το κράτος. Αυτός, ναι, είναι επικίνδυνος. Ναι, ναι. Έξω από το γήπεδο. Εντάξει, το ξανακάνει τότε μέσα. Ναι, τι λες, ναι. 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 Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, εσείς μάλλον οι δημοσιογράφοι, εκθρέψαμε οργανωμένους οπαδούς, τους κάναμε τέρατα. Πώς? Και αυτή τη στιγμή αυτό θέλουμε να τους στερήσουμε. Δεν έγινε. Πότε έγινε αυτό? Έλα, όταν τους δίνατε εκπομπές, τους δίνατε εξουσία, τους κάνατε φίρμες, τους κάνατε, να πούμε, τα βατζίδες των ομάδων. Αυτά... Τώρα ήρθατε όλοι εσείς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να ζητήσετε το κεφάλι των οργανωμένων οπαδών. Τώρα δημιουργήσατε τέρατα του Λοχνές και τώρα θέλετε να κόψετε την ουρά. Λοιπόν, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Είστε κατάπτυστοι και ο κόσμος απλώς που σας ακούει να κάνετε εδώ πέρα τη χριστομάθεια. Και ποιος σου είπε ότι αυτοί που πήγανε ήταν οργανωμένοι? Και ποιος σου είπε ότι αυτοί οι 10, 20, 50% ήταν οργανωμένοι? Όχι, ανοργάνωτοι ήταν. Και όπου ξέρεις, μπορεί να σου πει κάποιος ότι είναι προβοκάτσια. Ναι, σιγά σιγά, άσε. Ό,τι θέλεις. Δεν βγάλουμε για μπάλα, μιλήσουμε. Άσε τώρα με τους οργανωμένους θα. Να σου πω κάτι, κάνε ένα ρεπορτάζ. Μάθε ποιος τους έβαλε, το κάναν μόνοι τους, είναι άλλος επιχειρηματίας από πίσω. Ποιοι τους πληρώνουν, ήταν αυτόνομοι, δεν ήτανε? Άστα τώρα, ρε Κόκκινε, τώρα τα έργα που φτιάξει τώρα χριστομάθια. Θα μου μιλήσει για επεισόδια ενώ 5 χρόνια όταν φάγατε τον Παοξή έξω από τον Καφτατζόγλιο, δεν έβγαλε στη Μούγκα, να πούμε. Ας τον παραμύθι τώρα, πάνε στα θέματα τώρα γρήγορα, τελείωσέ το. Έκλαψε ο Γρηγοριάδης ο Μπούζος, κάνατε χριστομάθια, συνεχίζουμε τώρα το ίδιο βιολί, να πούμε εμείς. Πάνε στα θέματα, αγόρι μου γλυκό. Έλα, βάλε Τετάρτη. Ο Χοντροκόλλης τι έγινε? Καταρχήν, πώς εκφράζεσαι? Τι, θα εκφράζεσαι όμορφα. Εσύ είπες ότι αυτό είναι. Ναι. Μας ακούνε γυναίκες, παιδιά. Δεν έκφραση αυτή. Αυτός που ήρθε να πάρει το τελευταίο το ένσημα. Αυτός που ήρθε. Ήθιστε λοιπόν οι 33χρονοι στην Ελλάδα όταν έρχονται να παίρνουν τα τελευταία τους ένσημα. Ένα 5% που είναι, ανήκει ο Βιερίνια, ανήκει στις εξαιρέσεις. Σου απάντησα, πάμε παρακάτω. Οφείλεις μια συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη δεν αφήνω σε κανένα. Στον ίδιο, όχι σε μένα. Σε κανένα δεν οφείλω καμιά συγγνώμη. Άνθρωπος παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, διότι οφείλω εγώ καμία συγγνώμη. Τελείωνε. 6 μήνες δεν μπορείς να κουμπίσεις την μπάλα, έγινε παιχταράς, έγινε ηγέτης, τελείωσε, του τάπαμε, πάμε παρακάτω. Τι θα του κάνουμε τώρα δηλαδή, τεμενάδες, του χρόνου δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, να το βρίζουμε. Θα πούμε 34, τελείωσε. Το παλικάρι πήρε πρωτάθλημα, τελείωσε. Οδηγεί τον πάο. Αν δεν ήταν αυτό, δηλαδή ναι. Επειδή το είδαμε και οι δύο το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ναι. Το μάτι του γυάλιζε ναι. Και έλεγες ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι? Πώς το γύρισε, με ποιο τρόπο? Τι ήταν τη λεπτομέρεια, η τεχνική που έκανε? Καταρχήν αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Τι είναι απλό? Για πες μου το απλό εσύ. Για πες μου τι είναι. Δεν είναι. Για πες μου το απλό. Όταν σκοράρουν οι δύο full back οι οποίοι διαθέτουν. Δεν υπάρχουν full back στο 4-3-3. Πλάγιος back δεξής, πλάγιος back αριστερός, full back δεν υπάρχει. Όταν σκοράρουν λοιπόν οι δύο πλάγιοι back ναι. Και δεν πετυχαίνουν γκολ οι υπόλοιποι ναι. Τότε κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αυτό βγαίνει να πει τώρα εσύ μετά αυτό, το 2-1. Ναι. Ότι ναι. Δεν μπορούν να σε λυτρώνουν ναι. Οι πλάγοι μπακ, ναι. Οι οποίοι βέβαια είναι παικταράδες. Ναι. Και ο Μάτος είναι παικταράδας ναι. Και ο Βιερίνια είναι παικταράδας. Δεν είπε κανείς αντίθετο. Αλλά λέω, όταν περιμένεις από τους πλάγιους μπακ. Ναι. Και η πίσω γραμμή, ναι, ναι. Η πίσω γραμμή δεν κάνει τίποτα. Και όχι, η πίσω γραμμή τα κάνει, ναι. Η μεσαία γραμμή εννοώ την πίσω γραμμή εγώ. Με πίσω... μπέρδεψες κόκκινη. Η πίσω γραμμή, ο αριστερός μπακ είναι πίσω γραμμή, ο δεξής μπακ είναι πίσω γραμμή. Πάμε παρακάτω. Η πίσω γραμμή είναι η τετράδα. Η πίσω γραμμή. Όταν οι χάφους ναι. Δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Ποιοι είναι χάφους, ποιος δεν κάνει τίποτα? Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι χάφους. Όταν από τους φόρ δεν παίρνεις τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και τα παίρνεις από τα δύο πλάγια μπακ. Ναι. Μαγκιά σου. Νομίζω ότι είναι, μαγκιά σου. Μαγκιά σου. Αλλά είναι αξιοσημείωτο. Ναι, φυσικά. Δεν μπορεί να περάσει. Είσαι ομάδα που παίρνεις από το center force στο πρώτο γύρο και μετά παίρνεις από την πίσω γραμμή. Έβαλε ναι. Και ο Ακπο 5 γκολ. Εντάξει. Έβαλε 5 γκολ, το ακύρωσαν άλλα 4. Εντάξει, το παιδί του χρόνου θα είναι. Ο Ακπο και ο άλλος ο Ζαμπά. Θέλουν ατομική βελτίωση, 30% να ανέβουν απάνω και θα κάνουν παπάδες. Όχι φέτος. Ο Ακπομ και ο πώς το λένε τον άλλον Ζαμπά, του χρόνου θα τους δεις. Αν τους δεις και δεν τους πουλήσουνε, λοιπόν του χρόνου θα κάνουν παπάδες. Τώρα μπήκανε, πώς το λένε, γιαβάς να πούμε. Σιγά σιγά. Θα τους δεις του χρόνου. Στα 21. Το Λιμιό δεν θα τον δεις. Αυτοί θα πάρουν βελτίωση. Αυτά να πει στον κόσμο. Πώς να δεις το Λιμιός? Είναι από τα γύφτικα εκεί του Κορδελιού, σαν τον Ταμπτάκο να πούμε. Τρέχει, κάνει ράνι, ωραία μαρκάρι κτλ. Δεν μπορεί να βγει. Ο Ζαμπά μπορεί να βγει, ο άλλος μπορεί να βγει. Περιμένω εγώ βελτίωση από αυτούς τους δύο. Περιμένω βελτίωση να κάνει προετοιμασία με τον Πάο Κολιβέρια, γιατί εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι για 12 εκατομμύρια. Το είπαμε να μην γίνουμε κουραστικοί. Αυτά τα νούμερα τα βάζουν οι Πορτογάλοι. Βράσε τα νούμερα. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Άκουμε λίγο. Αυτά τα νούμερα. Είναι... Κάτι είναι αυτή τη σπυράκη, δεν μπορώ να τη βλέπω, μου γυρίζουν τα άντρα. Δεν έβαλα κάτι. Άλλαξε, δεν μπορώ να τη βλέπω. Το φίλο στον Μπούζο που βάζει. Στον Μπούζο τώρα εδώ πέρα. Άλλαξε εδώ πέρα, βλέπω τη σπυράκη. Μεσημεριά και μου χαλάει τη διάθεση σπυράκη τώρα. Παρακάτω. Και οι υπόλοιποι του χαλάνε. Τελείωνε βρε τώρα. Άντα μα πει να τελειώσουμε τώρα. Άιντε προκομμένε. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Το ποιοι θα προχωρήσουν και πώς θα προχωρήσουν θα φανεί στην πορεία και στο χειροκρότημα. Τι να προχωρήσουν, εσύ τι άποψη έχεις, πώς είσαι στο ποδόσφαιρο μέσα, δεν είσαι? Θα εκτεθείς όπως εκτέθηκα εγώ με τον Βιερίνια, να εκτεθείς, να γίνεις σωστός με κάποιον άλλον. Πώς θα γίνει, με τον Κρέσπα εκτεθήκαμε, τον πήραμε. Ρόμπες και έγινε ατομική βελτίωση φοβερή. Αυτά μπορεί ένα παίκτη να έρθει παιχταράς και να γίνει σαπάκι. Ή το δούμε του σαπάκι και να ανέβει. Αυτή είναι η γοητεία της μπάλας. Λέω, μη παρασύρεσαι από τα νούμερα που βάζει η Πόρτο. Η Πόρτο έχει το δικαίωμα γιατί έχει πουλήσει και 50 και 60 και 70 και 80 εκατομμύρια παίκτη. Σου λέει, να σου πω κάτι. Περίμενε, εγώ δεν διαφωνώ με το σχολείο σου, δεν είναι για 12. Αλλά αυτό το βλέπεις ελληνικά. Αν το δεις την Πόρτο. Παίζω με ποιον παίζω χθες, με το Πανετολικό. Με την 7η-8η ομάδα του Πρωταθλήματος. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πανετολικός είναι να πούμε τη πλάκα. Τη πλάκα μια μικρή ομάδα. Δεν τη πλάκα. Τη πλάκα είναι στο Πανετολικό. Το Πανετολικό έλεγε θα το ρίξει ο Δέλλας και ο Δέλλας έχει παρουσιάσει θελκτικό ποδόσφαιρο. Βράσει το ποδόσφαιρο, το κρίνουμε εμείς στο θελκτικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι θελκτικό ποδόσφαιρο. Καλό είναι, μπράβο, βελτίωσε την άμυνά του. Και εκεί έγινε ντρόμπα. Και εκεί έγινε με το Δέλλα. Τώρα θα φύγει ο Δέλλας, ύστερα θα φύγει ο Δέλλας. Τώρα φεύγει ο Δέλλας, ύστερα θα φύγει ο Δέλλας. Τον έχεις δει το Δέλλα τα προηγούμενα 3 χρόνια? Τον είδα, έχεις δει. Άμα το βελτίωσε, τι να το κάνουμε, να το λέμε ότι χασαπάκι ο Δέλλας. Παίζει λοιπόν. Ρε μάθε μπάλα να ακούσει τώρα γιατί έγινε. Παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα. Βράσε κύριε Νίκο. Τον είχε στον προπονητή. Τρίτο βγήκε μια φορά στη ζωή με τον κύριο Νίκο. Μια φορά βγήκε τρίτο. Στα 100 χρόνια. Με τον κύριο Νίκο βγήκε. Ναι κύριε Νίκο. Τρίτο με το Πασόκ εκεί Θεοδωρίδη. Πασοκομάδε. Πήρατε τον αλέφαντο κύριε Νίκο. Μάθε να ακούσει τρία πράγματα στην μπάλα πάνω. Αυτό πρέπει να μάθει να ακούει εσύ. Ναι, να ακούσει τι εσένα. Το χθίχημα. Παίζει ο Πάοκ χθες μπάλα. Αυτό είναι επιχείρημα. Ναι, για τον Ολιβέρα θες. Ναι, έχω λίγο χρόνο, κόκκινη. Δεν σε θίγω. Εσύ είσαι θυγόμενος από τη μέρα που γεννήθηκες. Είσαι θυγμένος. Λοιπόν, μπίζες βαρκολιτός στο Σεντερβόν. Περιμένεις από τα ΚΑΒ να κάνουν κάτι και παίρνει ο Σακόβ πρωτοβουλίες. Ένα το κρατούμενο. Περιμένω εγώ από τον Σακόβ να πάρει πρωτοβουλία. Δεύτερον. Ο Σακόβ το μόνο μπορεί να πάρει κανένα κεφαλιά. Πάει την μπάλα από την πλάγια γραμμή ο Πάοκ και φορτώνει. Φόρτωμα. Και άμα θες φόρτωμα τον άκου τι το θες. Βάλει τον Σφιντέρσκι. Πώς τον είπες? Σφιντέρσκι. Τι μου βάζει τον Άκπομ στο φόρτωμα. Ο Άκπομ στο φόρτωμα δείχνει ότι δεν μπορεί. Πάμε παρακάτω. Η κίνηση που κάνει ο Λουτσέσκου η σωστή, στο ρίσκο επάνω, είναι που βάζει να πούμε τον Μπίσες Βαρέξου αριστερά, δεύτερο φόρ και αλλάζει πλευρά τον Ζαμπά. Που έπρεπε να τον κάνει από την αρχή. Κοιμότανε. Το σκουφί, διαμαρτυρίες με τον άλλο τον Βασίλη τον Λογοθετήδη, τον Κωνσταντινίδη. Να κάνουν τους κυμπατσίδες στον πάγκο. Έχουν και γούρια. Α τα γούρια τώρα. Έξω αριστερά ο Ζαμπά δεν τράβηξε ποτέ. Εντάξει. Τι εντάξει. Μόνο δεξιά. Έτσι αριστερά τράβηξε, συγγνώμη. Πού τράβηξε, σε ένα μάτι στο εξωτερικό. Με την Πάτε Μπόρσου. Που ήταν ανοιχτά τα πάντα, τα παράθυρα κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχάσα καμιά πόρτα ανοιχτή. Εντάξει τώρα. Αλλά... εντάξει, έπρεπε να τα κάνει αυτά. Τον έσωσε να πούμε ο Βιερίνια. Τι μίξα έχει, τι έχει. Τι έχει, συνάχη. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό, τι τρέχει μύτη αντιαισθητικό, δεν μπορώ να το βλέπω. Μια τη σπυράκι, μια εσένα, μεσημεριάτικα. Για να τραβήξει το 4-4-2 κύριε Λουτσέσκου. Με τον Μπίσερ Βαρέξου αριστερά έπρεπε να γίνει τουρμπίνο Βιερίνια. Να κάνω μια πρόβλεψη κακή. Αν δεν ξεκουράσετε το Βιερίνια δύο αγωνιστικές στα μάτς που απομένουν να τον αποφορτίσετε, βλέπω να παθαίνει θλάση και να πηγαίνετε στον τελικό με τον Γιαννούλη. Τι έγινε, τι είναι αυτό? Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον Κλειδαρά Αστέριο, Πετκανίτσα, Δελφών 109 και Μάρκο Μποτσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Με τον Πάοκ τελειώσαμε δηλαδή με το παιχνίδι, την ανάλυση του. Έχει να προσθέσει κάτι? Όχι, εγώ να προσθέσω ότι δεν μου αρέσει αυτό ο κατσατζιδισμός του Παοξή. Βάζει γκολ φάουλ, όχι γκολ είναι. Κάνει πέναλτι, όχι δεν είναι πέναλτι. Αυτό πρέπει να τα αποβάλουν οι Παοξίδες. Οι Παοξίδες δυναμώσανε σαν ομάδα, σαν επιχείρηση. Εντάξει, σαν πρόεδρος, σαν λεφτά, σαν εξουσία. Έχουν καλές σχέσεις με την αστυνομία και καλές σχέσεις στα δικαστήρια. Οι διαιτητές δεν τους έχουν ακόμα όπως πρέπει. Σιγά σιγά θα τους πάρουν και τους διαιτητές σιγά σιγά. Α, το κλάμα να τα αφήσουν. Είναι σε ένα καπιταλισμό, είναι σε ένα νεοπλουτισμό. Θα πρέπει να συνηθίσουν με τον νόμο του ισχυρού να παίζουν μπάλα. Αυτό το πράγμα. Σαν τη μαϊμούνα σηκώνεται ο Κωνσταντινίδης και να κάνει εκεί γιατί να δικαιολογήσει το μισθό του. Καλό είναι, αλλά δεν πείθει. Όπως δεν πείθει του Καράπαπα και του Μαρινάκη ιστορία ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Δεν μας πείθετε. Λοιπόν, τα δάκρυά σας αλλού. Όχι δικιά μου την εκπομπή. Και η μεν και η δε. Το παραμύθι της αδικίας να το βάλετε στην τσέπη σας. Όχι στο δικό μου το κεφάλι. Άλλα θέματα, γρηγοράκι μου. Γρηγόρι μου, γρηγοράρα μου, μπουτζουρί μου, λέγει. Άλλο τι έχει. Λοιπόν, παρακολουθούν όλοι ό,τι τρομοκρατική ενέργεια γίνεται και μην τη στέλνουν. Εντάξει, παιδιά. Ποια τρομοκρατική ενέργεια? Τι τρομοκρατική ενέργεια? Έγινε κάτι στην Ολλανδία τώρα. Και τι με νοιάζει με τι έγινε στην Ολλανδία? Άμα δεν έχω κανένα δικό μου άνθρωπο, με νοιάζει με τι έγινε στην Ολλανδία. Με τόσο κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό, όλο και κάποιο δικό. Ναι, άμα κύριε σε κανένα μουσουλμανικό κράτο σκοτώσει κανένα χριστιανό, κανένα μουσουλμάνο, δεν σε νοιάζει. Ο Ολλανδός, άμα πάθει τίποτα από κανέναν μουσουλμάνο, σε νοιάζει. Έλα. Δηλαδή αυτό που έγινε στη Νέα Ιρλανδία δεν σε ακούμπησε καθόλου? Τι να με ακούμπησε, γιατί σε ακούμπησε, τα μάγουλά σου. Πάρα πολύ. Τι λες, δεν έφαγες το βράδυ. Ότι ένας βλαμμένος πήγε και σκότωνε κόσμο. Ναι. Και τι, εσύ τι έπαθες? Στεναχωρέθηκες? Υποτιθέμενος χριστιανός ήταν. Βλέπεις ότι ο φανατισμός δεν έχει. Βλέπεις ότι ο φανατισμός δεν έχει. Τι σχέση έχει ρε άμα είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος? Ο φελός έχει να πούμε. Όχι φίλε. Τι. Όπως βλέπεις, εγώ παρά το γεγονός ότι αυτός ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό το οποίο υποτίθεται είναι πιο πλησίον σε μένα και σε σένα, ναι, πλησιέστερα δηλαδή, Αυτό που έκανε δεν είναι απλά έγκλημα, είναι έργο ενός παρανοϊκού μυαλού. Ενός φανατικού. Δεν είναι φανατική, είναι θανατική. Όλοι είναι έτσι. Όλοι είναι έτσι. Πήγε ο Καζαμπάκας προχθές σε ένα γλέντι, επάνω στο φίλο, και ένα είσαι φίλος του Ραπτόπουλου. Με δύο παιδιά του. Του τι έκανε ο Ραπτόπουλος, γιατί τον ακούς. Τον ακούω, λέει. Μην τον ακούς, του λέει ο Καζαμπάκας. Όχι, θα τον ακούω. Τι είναι αυτός νορμάλ, δηλαδή εμείς διαχειριζόμαστε τους νορμάλ. Οι οπαδοί τι είστε. Αυτό είναι απάντηση. Τι οπαδοί τι είστε, εσύ μπορεί να προσευχηθείς με μουσουλμάνο στον ίδιο χώρο. Δεν μπορείς. Μπλακωθείτε στο ξύλο. Εγώ ρε φίλε δεν θέλω να προσέχουμε κανέναν παρέα. Βρε μεταφορικά στο λευρό. Εγώ και εγώ μην το προσωποποιείς το θέμα. Εγώ και εγώ να πω. Δώσε λίγο μικρόφωνο στον Αλεξάνδρο. Ναι, τι. Με παρουσιάσει το παρακαλώ, με ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλέξανδρος από την Κόη είμαι και στέλνω χαιρετισμούς σε όλους. Το στέλνει, ναι. Δύο ρολόγια φοράει. Με έχει τρελάνει. Τι φοράει? Ένα θερινό και ένα χειμερινό. Κάναν δώρο και λέει αυτό το φοράς είναι δώρο. Μόνο οι διαιτές φοράνε. Αυτό το φοράς είναι δώρο. Για μην το έχεις και τους δύο. Φόρεσε δύο ρολόγια. Δεν φοράς το δικό μου, δεν φοράς το δικό μου. Άντε να πάτε να... Εντάξει, τελείωσε. Ωραίος. Λέγε Γρηγόρη, θα το πούμε τώρα. Στο έφερε το μπουφάν. Άσε τα κρυά. Το μπουφάν στο έφερε. Το χαρτί ήταν μέσα. Έχει βγάλει φωτοτυπία, έχει βάλει εκεί. Πάει κομπούλα, πάει κομπούλα, πάει. Το πουλάει το χαρτί. Πάει κομπούλα. Ζηλεύει, δεν λες τίποτα. Πάει. Ζηλεύω κι εγώ ένα Ραπτόπουλο. Πάνε σε έναν γιατρό, πες το να θέλω να σκοτώσω, να δεις πότε σε βάζουν μέσα. Και κάνεις 15 μέρες και μετά βγαίνεις με τρελόχαρτο. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω τον γιατρό να μου δώσει το τρελόχαρτο έτσι. Θα βρω τον γιατρό Παπαγεωργόπουλου, του δώσει κάνα 10.000 να με βγάλει τρελόκατο. Έλα ρε, σταμάτα. Άμα έχεις λεφτά, μπορεί να γίνει δουλειά και αλλιώς. Πού να ζητήσεις συγγνώμη, καράφλα, πού να πεις να βρεις την τσίπα. Άλλωστε, καριέρα έκανε με το να ξεφτυλίζεις κόσμο. Ποιος το λέει αυτό? Γιώργος Αποστολίδης. Γεια σου, Γιώργο Αποστολίδη, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, άλλα μηνύματα. Πες στον Ραπτόπουλο, εγώ είμαι Ολλανδία. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Φαίνεται. Δεν θέλω να διαβάσω. Τι μάλιστα ρε κόκκινε κάμα, καλά στην εκπομπή. Άσε τα μηνύματα. Πάνε στα θέματα. Άσε το Τβέντε τώρα. Λοιπόν. Άσε, λέγε. Μας διάσυρε η ΑΕΚ. Γιατί μας διάσυρε η ΑΕΚ? Γιατί δεν περίμενα με τίποτα να μπορεί να κερδίσει τον... Γιατί ο Ατρόμητος είναι η Μπαρτσελώνα, είναι ο Ατρόμητος. Τι είναι ο Ατρόμητος? Τον θεωρώ καλύτερη ομάδα. Σιγά, γιατί είναι καλύτερη ομάδα? Τον θεωρώ... Γιατί. Δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Γιατί τον θεωρείς καλύτερη ομάδα? Τι έχει παραπάνω δηλαδή? Έχει καλύτερα χαφ. Τον Μπουσούλατζη και τον Μανσόν τι έχει? Καλύτερα στόπερ, Ρισβάνη, Κατζησαϊκέ, δύο αργοί. Τι έχει? Πρέπει να τα λέμε όλα. Το Κυβρακίδι μπακ έχει το άλλο στο μπακάρι. Πρέπει να τα λέμε. Έχει το Χούλτ, έχει άλλο στο Σάκης. Τι εσύ έχει, τι το έπαιξες? Χι. Αφού άσου το έδωσες. Εντάξει. Το Κουλούρι έχει σεντερφόρ ο ένας και ο άλλος έχει το Λιβάγια. Ποιος είναι καλύτερος? Δηλαδή ο Λιβάγια για ο Κουλούρις. Τον Μπόσε έχει ο ένας, τον Ουάρντα έχει ο άλλος. Αφού είναι η Ατρόμητος καλύτερη ομάδα δηλαδή. Και σου φάνηκε παράξενο. Γιατί έχει την άκρη του πεταματού. Στην παρούσα φάση. Ποια παρούσα φάση? Στην παρούσα φάση. Όπως περίμενε ο Λεβαδιακός να ξεφτυλίσει τον Όφη και έχασε 2-0 περίπατο και πρέπει να φάει κι άλλα. Εντάξει. Τι πιστεύεις τον Κουλούρης θα παίζει του χρόνου στον Πάο? Όχι, όχι. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Κουλούρης στον Πάο. Αφού δεν παίζει ο Ward, δεν μπορεί να παίξει και ο Κουλούρης. Εσύ τώρα θα έχεις τον Κουλούρη στον Πάο πίσω. Δεν πάρει και το Κίτσιου, πάρει και τον Κάτσε. Να βγει τέταρτο. Σταμάτα από εδώ ρε. Το φάρμακο το πήρες. Θες τον Κουλούρη στον Πάο? Πήρες τα φάρμακα. Δεν πάει, όχι. Έλεγες και το Βιερίνη ότι είναι ανίκανος και έδωσε. Δεν είπα αυτό ρε. Όταν ήρθε στον Πάο τα έλεγες. Είπα ότι ο Βιερίνη έτσι όπως ήρθε απροπόνητος. Όχι λέξεις. Τα μάγουλά του τα. Όταν ήρθε 5 μήνες δεν μπορούσε να σύρει τα πόδια του. Αλλά ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, ανέβηκε και όχι εμένα, ξεφτύλισε τους πάντες και έγινε. Άμπρο. Και χαίρεται. Σημαία του Πάου. Πάει ο Γκαρσία. Έγινε ο Βιερίνη τώρα. Ο Γκαρσία είναι άλλη. Η υποστολή σημαίας έγινε ο Γκαρσία. Το ξεχάσαμε. Έκανε κάλο που πούλησε. Άλλο Παύλο, άλλο Βιερίνη. Παύλο τι έκανε? Βιερίνη να παίρνει μάτς μόνο στο Παύλο τι έκανε? Πασούλες και μπουνιές. Είδε τους Μάου Μάου εδώ, τους Παοξίδες και έγινε και αυτός Μάου Μάου. Μάου Μάου είναι. Μάου Μάου. 25-75 βγήκε το ψήφισμα. Όταν πέθανε η μάνα του, είδε στην κόλλα, βάλε και πήγε πα στην πινακίδα. Και εμένα όταν πέθανε ο πατέρα μου, βγήκα απλό τη αγροματικότητα. Τι να κάνει, να βάλει καμιά σημαία ο Ανδρώνης με τη φωτογραφία μου επάνω στον οικοδρόμιο. Από τον πατέρα σου είναι γνωστό. Ρε, κι αλλού πεθαίνουν οι μάνες και οι μπαμπάδες και την άλλη μέρα πάνε στη δουλειά. Τι πάνε του κάνουμε τώρα δηλαδή? Εντάξει, πήγε, πέθανε η μάνα. Εντάξει, πήρε, τέβαλε τον κόλ. Πέρα το κάνουμε θέμα. Ο άλλος έχει πάρει τον πάγο στις πλάτες του. Το ίδιο είναι. Καλός είναι και ο Καπαίκος. Εντάξει, είναι Καπαίκος. Λέγε κόκκινε, τι έγινε στο ζάχαρο, τι έγινε? Είσαι ηλίθιος. Τι μιλήσεις, θα μου γκώσεις, τι κάνεις. Αποφάσισε με ποιον θα μιλήσεις. Με μένα, με τον Αλέξανδρο, με τον εαυτό σου, με ποιον. Με σένα, με σένα. Ωραία. Λοιπόν, γιατί πιστεύεις ότι ο Άρης πρέπει να χάσει σήμερα? Δεν λέω ότι πρέπει να χάσει ο Άρης σήμερα. Λέω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν υπεύθυνο. Ωραία, σε βγάζω από εδώ. Πώς εξηγείς το. Με 2-0 θα κερδίσει ο Άρης. Εντάξει, θα κερδίσει ο Άρης, ναι, λέγε τι. Λοιπόν, πώς εξηγείς το φαινόμενο Απόλλων Πόντου? Ρε, για τον Άρη μιλάμε, ας το φαινόμενο. Ας τον Άρη, αφού για τον Άρη θα μιλήσουμε αύριο. Θα το δούμε. Όχι, λες, εγώ θα χανα. Εγώ θα χανα. Εντάξει. Εγώ λέω δεν χάνει ο Άρης, κερδίζει. Εγώ θα χανα για να. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Ρε πουλάκι μου, άλλο σου λέω εγώ. Ναι, το κατάλαβα, θέλετε το εμβαθύνω. Με ένα 10 τον άσο, εγώ θα χανα σου λέω. Δεν το ξέρω. Και δεν θα έλεγε και κανένα. Είσαι γνωστός βρωμιάρης. Γιατί θα πιανα και 3-4 που θα φωνάζανε. Είσαι γνωστός βρωμιάρης. Εντάξει, εγώ που είμαι βρωμιάρης. Επειδή λοιπόν αυτό θα το δούμε αύριο. Άλλο λέω ρε κόκκινο. Δεν προλαβαίνει τώρα. Εγώ σου λέω ότι επειδή είμαι βρωμιάρης, το 1-10 θα κοιτούσα να το κάνω να οικονομήσω. Και επειδή θα είχα και 3-4 που θα καυγίζανε, θα τους έδινα το αποτέλεσμα. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, να μην καυγίζουνε κι αυτοί οι συνδικαλιστές, πάρτε κι εσείς κανένα φράγκο και μην μιλάτε. Θα το έκανα 0-1, θα βγάζα τη χρονιά και τελείωνε η φασαρία. Γιατί θα βγω και πέμπτος ούτως ή άλλως. Μετά από αυτό που έγινε χθες, σίγουρα θα το έκανα. Γιατί θα το έκανα? Χάνει ο Πανετολικός από τον ΠΑΟΚ. Έχω 6 βαθμούς πλαφών. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην ευχή της Παναγίας του Χριστού, του Αγίου Μάμα, τελείωσε να πούμε και ο Παναθηναϊκός. Η Ξάνθη είναι πεθαμένη, ποιος θα με πιάσει, Τρίπολη είναι ερείπιο, οπότε πέμπτη θέση βγαίνω. Τέταρτη θέση ο Πρόεδρος δεν δίνει πριν για τέταρτη θέση, οπότε το ταβάνι πέμπτη θέση απ' στους Αριανούς. Να, πώς τη βλέπεις. Τι με κοιτάς? Θα πάει τελικό, απαραστημία. Το παραπέντε περνάει για δικό του το και πέντε. Δεν είναι και παραπέντε και σε πέντε. Τι πες αγόρι? Την ΑΕΚ τη βλέπεις, πώς τη βλέπεις, θα περάσει τη Λαμία? Την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με τη Λαμία έχουν φιλικές σχέσεις και να μην μπορεί να περάσει, θα περάσει το μούχτι. Η ΑΕΚ, η φουκαριάρα στο μούχτι. Και η ΑΕΚ είναι η πιο κατάπτυστη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, Ηρακλή. Γιατί ενώ έφαγε εκατομμύρια ευρώ από παίκτες. Ενώ έφαγε εκατομμύρια ευρώ από κράτος, τις κάνουν και γήπεδο με 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι 20, αυτά είναι άλλα. 20. Τώρα εγκρίθηκαν τα 20. Πες τα εσύ που ξέρεις. Πες τα. Άλλα είναι αυτά. Ναι, άλλα είναι αυτά. Άλλα είναι τα υπόλοιπα. Σου είπα. Πάνω από το μισό γήπεδο, πάνω από το μισό γήπεδο είναι δωρεά. Ναι, άρα η πιο λεπρή ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Η πιο λεπρή. Έτσι δεν είναι? Εσύ λες είσαι με τον ισχυρό. Άλλοτε θα τον έλεγες μάγκα. Ναι, μάγκας αλλά και λεπρός από την άλλη μεριά. Να πούμε ότι είναι. Να πούμε ότι μαγκιάζει. Αποφάσισε, λεπρός ή μάγκας. Και λεπρός και μάγκας. Και λεπρή και μάγκης. Και τα δύο δεν γίνονται. Έτσι. Για το φαινόμενο Απόλλων Πόντου τι έχεις να πεις? Τι φαινόμενο Απόλλων Πόντου? Είναι φαινόμενο. Διεκδικεί άνοδο. Με ποιον τα έχει καλά? Ρε, διεκδικεί άνοδο. Ξεκίνησε από το πουθενά, ήταν διαλυμένος. Ήταν με 15 παίκτες. Πόσες μεταγραφές έκανε τον Ιανουάριο, έκανε? Έκανε 7-8. 7-8, ποιους έκανε, ξέρεις? Κάνεις ρεπορτάζ από όλα. Πάμε παρακάτω. Όχι, πάμε παρακάτω. Δεν κάνω ρεπορτάζ, ο Χάρης ο Δημαράς κάνει. Ο Χάρης ο Δημαράς, ξέρεις τι έκανε ο Απόλλων Καλαμανιάς τον Ιανουάριο, τι πήρε, τι έκανε, τι έρανε, τι ενισχύθηκε. Ναι, το ότι αυτή η ομάδα διεκδικεί την άνοδο. Ρε, άκουτε, όταν γιατί μου λες, γιατί είπες, λέγεται ότι θα. Πώς εξηγείς το φαινόμενο Απόλλων Πόντου? Αυτή ήταν η ερώτηση. Και εσύ με απαντάς με ερώτηση. Ναι. Μπορεί να απαντήσεις την ερώτησή μου? Εγώ σου κάνω ερώτηση. Γιατί απαντάς με ερώτηση? Πώς μεταγραφές έκανε τον Ιανουάριο? Ξέρεις, δεν ξέρω. 7-8 έκανε. Δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Ας, όταν το ξέρεις το ρεπορτάζ να μιλήσεις για ομάδα. Τι έκανε? Πώς έκανε. Πώς έκανε. Ναι. Καταρχήν δεν θέλω να καπνίζεις εδώ μέσα. Δεν καπνίζω. Ναι. Ατμίζεις. 37% πιθανότητες να αναπτύξεις καρκίνο αυτοί που ατμίζουν. Ναι. Μελέτη των ιατρών. Αν δεν περάσει μια δεκαετία, δεν υπάρχει καμία επιστήμη. Άμα βγάλω εγώ καρκίνο στο πρεβόνι χωρίς να καπνίσω εξαιτίας. Θα ησυχάσει πολύ κόσμο. Όχι, δεν θέλω να καπνίσω εδώ μέσα. Θα ησυχάσει πολύ κόσμο. Δεν γουστάρω να καπνίζω εδώ μέσα. Πάρτο, όπως είναι, και το πετάω. Δεν μπορώ να πλέον το καπνώσω εδώ μέσα, να ατμίσει. Μπορεί να ζητήσει να το σβήσω. Σου ζητάω να το σβήσει. 37% καρκίνο στην πλάτη δικιά μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνουμε προπόνηση όλη μέρα. Δεν τρώμε, δεν πίνουμε, δεν κάνουμε για να πεθάνουμε από σένα. Επειδή ατμίζεις, θες να ατμίζεις, περίμενε 1/4 να βγεις έξω να πεθάνει η τηλεφωνήτρια. Γιατί να πεθάνω εγώ? Γιατί να με ψοφείς εμένα με το? Από κάτι θα φύγεις, μην στεναχωρήσεις. Ναι, γιατί να φύγω από αυτό εδώ? Δεν φεύγεις από αυτό. Δεν γουστάρω ρε φίλε να κάνω. Δεν φεύγεις από αυτό, βρε κεφάλα. Δεν φεύγεις από αυτό που λες. Αντιερωτικό, αντιαισθητικό πάνω σου είναι. Θα γίνει ένας παγκόσμιος και εμείς θα. Εσύ δεν πεθαίνεις αγόρι μου. Ένα ένσημο δεν έχεις το μάγουλό σου τριαντάρι. Θα φιλήσεις πολλά κούτελα παγωμένα. Εσύ. Και αυτή την αναισθησία του και ο κόκκινος και αυτός. Ας, βάλ το μέσα και ξανά δεν θέλω να τμήσει. Καμία καινούργια ατάκα θα πεις. Ορίστε. Η ατάκα είναι ότι 34% περισσότερη πιθανότητα καρκίνο του πνεύμονα. Δεν μπορεί να υπάρξει μελέτη αν δεν περάσει δεκαετία. Βρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά τώρα. Ναι. Άσε τη μελέτη. Αυτό που λες είναι μια βλακία. Άσε τώρα, μας φλόμπασες εδώ. Αν δεν υπάρχει δεκαετία χρήσης κάποιου αντικειμένου το οποίο έχει μελετηθεί επιστημονικά, δεν υπάρχει αυτό που λες. Βρε, το ηλεκτρονικό τσιγάρο κάνει κακό και στην καρδιά. Το ποσοστό των εφραγμάτων στους ατμιστές ήταν 34% υψηλότερο. Ποια μελέτη το λέει αυτό? Πού το διάβασα, ποια μελέτη το λέει? Το πρώτο θέμα. Ποιο πρώτο θέμα, ρε φίλε? Ποιος το γράφει? Δεν έχει 10 χρόνια που κυκλοφορούν αυτά. Πώς κάνουν μελέτη? Ρώτα έναν γιατρό. Αν δεν μελετηθεί κάτι για 10 χρόνια, δεν μπορούν να έχουν κάποια απορρίμματα. Το ποσοστό των εφραγμάτων στους σταθμιστές ήταν 34% υψηλότερο, ενώ οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου ήταν 25% πιθανότερο να έχουν. Ποια στοιχεία? Στεφανία Ενώσο. Πρώτο θέμα, Τερία Γιάρ. Πάρε και μαζαλείς τον έρωτα και πάρε αυτά τα βρωμοτσιγάρα, μη σ' αρχίσουν στις κλωτσιές μεσημεριάτικες. Δεν είναι τσιγάρα αυτά. Άλλα θέματα λέει. Λοιπόν. Εσύ με τα χασίσια άσε τώρα, γυρίζεις ένα. Έχω τον ένα τον ατμιστή και τον άλλο με τα χασίσια, θα πάθω εγώ σε μια εξαιτία σας. Μας περιμένουν Ξάνθη, λέει, την επόμενη Κυριακή. Ποιος μας περιμένει Ξάνθη? Να δω Ξάνθη πάω. Ο Πάπης λέει για να κεράσει καριόκα σένα και τσίπουρο εμένα. Τσίπουρο. Δεν πρόκειται να το πει, δεν με. Πού να έρθεις, άμα του κάτσεις και τις βενζίνες θα έρθει. Πάμε Ξάνθη. Τι? Με τον γιατρό Ξάνθη πάω. Με φιλικό μάτι θα δούμε. Σε χαζό, σωμένη Ξάνθη δεν πάει για Ευρώπη, τι άδουμε. Εγώ το ματοφύλακα της Ξάνθης, μου αρέσει τον Πάο να έρθει. Ναι, για δεύτερος. Καλός. Λέγε εγώ κύριε μου, άλλα θέματα. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο παραλίγο κουμπάρος σου, Κώστας Καραπαπάς, βγαίνει χτες και δηλώνει ότι εμείς επιθυμούσαμε να συνεχιστεί το παιχνίδι και μαθαίνουμε σήμερα στο φίλο αγώνα ότι έγραψε ο διαιτητής ότι δεν θέλανε δύο ομάδες. Όταν ο Καραπαπάς σταματήσει, θα σου απαντήσω. Σταματήσει να κυκλοφορεί με γορίλες, κάποια στιγμή στη ζωή του θα σταματήσει να κυκλοφορεί με γορίλες. Δεν μπορείς μια ζωή να κυκλοφορείς με γορίλες. Δηλαδή στη νύχτα να είσαι, μπράβος να είσαι, επιχειρηματίας να είσαι, ό,τι θες και να είσαι. Ξέρεις τι δυστυχή ζωή θα έχει ο Καραπαπάς όταν θα γίνει αυτό? Χωρί γιατί είναι και γορίλας 400 κιλά και θα έχει αρτηριακή πίεση, δεν μπορεί να κάνει σεξ και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι να πω για τον Καραπαπά? Ο Καραπαπάς πουλάει τρέλα, είναι πίσω από το Μαρινάκι, πίσω από ένα ισχυρό και πουλάει την τρέλα του να πούμε. Ωραία. Καλά κάνει. Ο Καραπαπάς. Πουλάει τρέλα ο Καραπαπάς. Αλλά πουλάει και τρέλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα των πρεσπόλ. Κι όλος παίζει μπαλάρα στο Αγρίνιο προχθές. Ο κ. Σάββας τι είπε, δίκαια το παίρνει ο Πάος? Άσε ρε τον κ. Σάββα τώρα. Τον πήραν τηλέφωνο και του λένε βγες και πες μας ότι κάνεις αυτά. Άσε τον κ. Σάββα τώρα με τους άντρες. Άσε τον κ. Σάββα. 85 χρονών τώρα με καρκίνο του στομάχου τώρα που τη βγαίνει ο κ. Σάββα. Άσε τον ήσυχο τον άνθρωπο. Άσε τον άνθρωπο ήσυχο τώρα με καρκίνο του στομάχου. Άσε με τώρα καημένε τώρα. Λέγε ρε κόκκινε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ότι βγαίνει και λέει τη μια μέρα άλλα και ποιος. Τον παίρνουν τηλέφωνο, λέει. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού λέει άλλα. Και την άλλη μέρα μαθαίνουμε άλλα. Ναι. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη. Τι είναι θέλατε τελικά να γίνει το παιχνίδι ή δεν θέλατε? Δεν είχαν πρόβλημα. Με τον Πάοκ είχαν πρόβλημα όμως. Δεν είχαν πρόβλημα. Ναι, όχι. Γιατί άμα είχαν. Όχι, αγόρι μου. Άμα είχαν πρόβλημα ο Καραπαπάς. Στο 6 λεπτό σταμάτα. Λέει. Το διέκοψα. Επειδή δεν συμφωνούσαν και οι δύο ομάδες να στηρίξουν το παιχνίδι. Άστα τα έργα, στα πω εγώ. Άμα ο Ολυμπιακός ερχότανε να διακόψει το παιχνίδι, μόλις πέσαν τα μαχαίρια στο 6 λεπτό θα το διέκοπτε. Και θα το έμπαιρνε στα χαρτιά. Όπως έκανε εδώ πέρα. Δεν διακυδευόταν κανένα πρωτάθλημα. Χαμένο το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε, διαλυμένος. Μπήκαν οι οπαδοί, ποιος τους έβαλε δεν ξέρουμε. Ποιος τους πλήρωσε ή αν πήγαν μόνοι τους θα το μάθουμε αργότερα. Εντάξει. Ένα μάτς χωρίς ενδιαφέρον διακόπηκε. Σιγά τα αυγά. Ο Καράπαπας. Για να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πριν 4 χρόνια. Όταν να πάρει το πρωτάθλημα και πήγε εκεί προκλητικά ο χοντρός για να το πετάξει φωτοβολίδα στη Λεωφόρο. Και διακόπη ο αγώνας. Άψες, πιστεύω. Σε μάτσες τώρα. Ότι οι Παναθηναϊκοί θα διώξουν τον Αλαφούζο, να έρθει κανένας επενδυτής. Ποιος, συγγνώμη, ποιον έχουνε? Ποιον έχουνε? Ποιος Αλαφούζος, ρε παιδιά? Ποιος Αλαφούζος? Πρέπει να πάρουν ένα καινούριο ψάχνο. Επενδυτή. Όσο ο καπετάνιος ζει, θα υποφέρει. Ο Ηρακλής πρέπει να βρει έναν επενδυτή. Ο Άρης πρέπει να βρει έναν επενδυτή. Όσο ζει ο καπετάνιος θα υποφέρει ο Παναθηναϊκός. Πόσο χρόνο είναι ο καπετάνιος, ξέρεις? 87 χρονών είναι. Πόσο θα ζήσει ακόμα? Όσο ζήσει. Και τι δηλαδή, περιμένουν οι Παναθηναϊκοί να πεθάνουν ο καπετάνιος? Άκου απάντηση από αεξί. Για μένα? Ναι. Άσε μας Δραπτόπουλε που είναι λεπρή η ΑΕΚ. Λεπρή είναι. Μιλάτε για λεφτά εσείς που σας αγοράζανε διαρκείας για να επιβιώσετε. Όσα λεφτά γουστάρουμε... Μη μεταυτοποιείς εμένα με αυτούς τον ΠΑΟΚ, φίλε. Όσα λεφτά γουστάρουμε θα φάμε το ελληνικό κράτος, δεν θα σε ορτήσουν κιόλας. Ναι. Άντε που οι πολιτικοί σας πούλησαν ολόκληρη την ιστορία της Μακεδονίας και σε πήραξαν τα λεφτά της ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης εκτός από τον Ηρακλή είναι ο Τζάμπαζή. Άντε, τουλάχιστον εμείς αγοράζαμε ίδιο οπαδί διαρκείας. Δεν μας τα αγόραζε ούτε ο πρόεδρος ούτε ο πολιτικός. Ανέβηκε η ψήρα στο γιακά. Μιλάει ο φίλος σαν original. Ναι. Σαν αεξής. Σαν αεξής. Ναι. Σαν αεξής που ναι. Τρέμει τον Τίγρη να του κάνει κριτική. Που έκανε ένας από την Καστοριά κριτική στον Τίγρη και πήραν τηλέφωνο οι μπράβοι και δεν ξαναβγαίνει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αυτό λέει ο οριζιναλίστας. Που έκανε πλάτες στον Τίγρη να πάρει την ΑΕΚ τζάμπα μπαίνοντας στο μάτσο το Παθραγικό μέσα. Αυτό λέει ο original. Οι ξεδοντιασμένοι. Οι ξεδοντιασμένοι original τολμάει μιλήσει για Ραπτόπουλο η original. Τι να πει original. Πόσα λεφτά φάγατε από το δημόσιο, ρε. Ένα. Δεύτερον, πόσα λεφτά φάγατε από παίκτες, ρε. Τρίτον, πόσα λεφτά πήρατε τζάμπα από την πολιτεία, ρε, να κάνετε το γήπεδο. Τα έκανε αυτό ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής. Τα έκανε ο ΠΑΟΚ αυτά. Έφαγε λεφτά ο ΠΑΟΚ από παίκτες τα τελευταία 30 χρόνια. Εγώ θα σου πω αλλιώς. Από ιδρύσεως επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Λεπρός με το Πασόκ ΠΑΟΚ και Τσατσάκι του Ολυμπιακού επικόκαλη. Το λέω δημόσια. Και το ξαναλέω να το εμπεδώσετε. Το Τσατσάκι του Κόκαλη, ο ΠΑΟΚ, και ο κατάπτυστος ψηφοφόρος του Πασόκ, ο ΠΑΟΚ, έχει φάει μια δραχμή από παίκτη. Από το 79 που ιδρύθηκε η Αλφα Εθνική μέχρι σήμερα. Να πάω σε άλλες ομάδες. Άρης, Ηρακλής, ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η πιο λεπρή, γιατί τα ποσά είναι τεράστια. Βγήκε ποτέ ο Ζαγοράκης ή ξέρω εγώ κάποιος παράγοντας του ΠΑΟΚ να πει δεν πληρώνω ΦΠΑ? Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ βοήθησε και βοηθήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Σταμάτα λίγο ρε με τον Βενιζέλο. Και φυσικά στις πλάτες σας έγινε βουλευτής. Λοιπόν, όχι δεν τάξει ο άνθρωπος. Στις πλάτες σας έγινε. Εσάς χρησιμοποιείς. Τι με κοιτάς. Τι ναι, εντάξει. Ναι. Συμφωνείς, τι να κάνεις. Άμα δεν διαφώνα κιόλας. Γελάει. Κόκκινε τι έγινε, το ζάχαρο έπιασε, ανέβηκε. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Άμα θες μίλα. Δεν τι έκανα, ναι. Όποτε, θες να με επιτρέψεις. Σε επιτρέπω. Λοιπόν, φίλοι οι οποίοι κοροϊδεύετε τον Κωστή για την τέταρτη θέση. Ποια τέταρτη θέση? Είτε τέταρτος Άρης είτε πέμπτος ευρώ βγαίνει. Δεν έχει διαφορά. Όχι, άλλο λέω εγώ. Δεν έχει διαφορά. Πώς δεν έχει διαφορά? Δεν έχει διαφορά. Η πέμπτη θέση είναι πέμπτη θέση. Έχει πριν εξόδου. Η τέταρτη θέση έξτρα πριν δεν έχει. Άρα το ταβάνι του ΠΑΟ του Άρη είναι η πέμπτη θέση. Αν ήταν η τέταρτη ή η τρίτη θα είχε έξτρα πριν. Το καταλαβαίνετε ναι ή όχι Αριανή? Και να σας πω και το άλλο. Ο καλύτερος παράγοντας που είχατε τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο Καρυπίδης. Δηλαδή από κάτι λάκηδες. Από κάτι γράντες. Από κάτι κύριε Πετρουάκη, εγώ. Ναι, από κάτι κοντομινάδες και από κάτι. Είναι πολύ καλός παράγοντας. Κάνει εξαγωγές στην Κίνα, λάδι, κρασί, νερό. Γελάς, Πού να ξέρεις εσύ. Εσύ μόνο από τσίπουρο ξέρεις. Να θολώνει το μάτι του και να σαν τον Ανέστη Βλάχο το μάτι. Θολωμένο. Σαν το ψάρι που έχει πεθάνει στο μόλο να πούμε. Ο άνθρωπος 40 ετών ό,τι μπορεί σας κάνει. Όχι μάλωσε με τον Αβανιτίδη, όχι τον κυνηγάνε, όχι κάνει, όχι είναι φίλος με τον ένα, χρωστάει τον άλλο. Σας έχει πέμπτους και αχρέωτους. Ποιος σας είχε πέμπτους και αχρέωτους? Ο Σκόρδας. Φίλε μου, ποιος σας είχε με συγχωρείς πέμπτους και αχρέωτους? Ποιος? Χρωστάγατε τα τερά σας. Τώρα, εάν του χρόνου Άρης έχει άνοιγμα, θα πούμε κύριε Καρυπίδη, τι έγινε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχετε τον καλύτερο παράγοντα. Τσατσάκι βέβαια με Ολυμπιακό, χρωστάει κάτι τη Ιβέρεια στον ΠΑΟΚ από κάτι συνεργασίες παλιές κτλ. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο μπαμπά έχει να παίρνει. Λέγε ρε κόκκινε. Τι ωραία που τα λέω. Είδες τι ωραία που τα λέω. Να περιμένω εσένα να κοιμηθούνε, τι. Ναι, φίλε. Και να του πιάσει η κατηφόρα τη μπότσερα, γυρνάει και ο ήλιος απέναντι. Να καρφωθούν που θα είναι σκάλα φορτηγό. Του λέει, άσε. Έρχονται άλλες εκπομπές πιο μετά. Άσε. Λέγε. Πάντως για την πέμπτη θέση. Ναι. Καλό είναι για καλό και για κακό, ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Μπάλα είναι. Ναι. Να εξασφαλίσεις όσο περισσότερο μπορείς. Καλά, εγώ δεν δω κάτι παθραϊκούς πεσμένους σε δύο μέρες να τους κάνουν 0-2 εδώ μέσα. Έχω δει κάτι Ρόδους με κάτι Πανουργιάδες να τους κάνουν 0-1. Έχω δει εγώ πολλά ωραία έχω δει στον Άρη. Μη στεναχωριέσαι. Αυτό το μάτς σήμερα το θεωρώ. Εάν το μάτς σήμερα ο Άρης το πάρει. Εντάξει, τα κόρνερ δεν παίζονται. Μπήκα σε εταιρείες, τα κόρνερ δεν παίζονται σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω, μπήκες να δεις. Στάνα εδώ θα μου πεις τώρα. Πάντα παίζω το κόρνερ. Δεν παίζονται τα κόρνερ σήμερα. Μπήκα εγώ σε τρεις εταιρείες και δεν παίζονται τα κόρνερ. Τέλος πάντων, εάν ο Άρης το πάρει και αυτό το μάτς 1-0, 2-0, όσο το πάρει μισό 0, θα είναι η μεγαλύτερη τιμιότητα στο... Κυρία, μπορεί κουβέντα να πει κανείς για τον Καρυπίδη. Και για την ομάδα και για τη διοίκηση. Άμα δω κάνα 0-1, πόσο δίνει το διπλό? 12. Μόνο. 12,5. Τι 12, 12-12,5. Ένα 10 δίνει ο Άσος. Ούτε ο Ολυμπιακός να παίζει με το Φωστήρα δεν έχει ένα 10. Στάνα εδώ. Αφού παίζει το Άσος με τον τελευταίο. Τι είναι λέει? 12 μονάδες το τελευταίο. Πόσο λέει το 12? Τρεις νίκες έχει ο Απόλλωνας, πόσο έχει? Τρεις. Πόσο λέει το 12? 12-12,5. 15 μονάδες το διπλό. Έχεις το Χ2. Εγώ. Το Χ2 πόσο δίνει? 5 μονάδες. Εγώ τι είμαι? Τι θα πάρει το δάκτυλό στην θλάση που θα ανοίξει την εφημερίδα? 4,55. Καλό. Καλό. Άλλαξες νόμο, το 0-1 το έκανες και 2. Ρε παιδάκι μου, σου λέω εγώ τι θα έκανα. Πέμπτη θέση την έχω. Εγώ άνιμου, εγώ βρώμικα το βλέπω. Πόσα λεπτά θα βάζεις δηλαδή? Τι πόσα λεπτά θα βάζεις? Αν παίζεις 10 ευρώ στοίχημα τη βδομάδα, πόσα θα βάζεις? 100 χιλιάρικα. Να ήμουν παράγοντας, εγώ να ήμουν λεφτάς. Μάλιστα. Πόσα θα έπαιρνα? 455. Ή, όχι ρε παιδί μου, να ήμουν παράγοντας εγώ, να το έκανα διπλό εγώ, Σαραπτόπουλο. 1,5 εκατομμύριο. Γιατί να μην το παίξω? Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω τι ανάγκη σου. Στο Αγρίνο τι έγινε, θα μας πεις? Τι έγινε? Ρεπορτάζ έκανες? Ναι, σπάσανε στο ξύλο εκεί πέρα κάτι αγρινιώτες, οι παοξίδες, σπάσανε κάτι μαγαζιά, κλέψανε κάτι ταβέρνες, έτσι έμαθα. Δεν πλήρωσε το λογαριασμό. Δεν πλήρωσε το λογαριασμό. Αυτά ο Μπούζος δεν τα λέει. Ναι. Λέει τους Παναθηναϊκούς. Παοξίδες που πήγαν εκεί χωρίς μετακίνηση και τα κάνανε γυσμαδιά, δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Είμαστε μάγκες, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ μαζί, κατάλαβες. Είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ εμείς. Στο πρωτάθλημα παίρνουν δηλαδή στο Σαπτόπουλε. Σταμάτε να παίρνουν. Στο πρωτάθλημα. Δεν πάτε λέει μέσα. Πάτε 2.000 παοξίδες. Τα σπάνουμε στο Αγρίνιο. Όλα με λιγάλα. Στο γήπεδο δεν έγινε τίποτα. Γιατί τι παραπεί αυτό δηλαδή? Εντάξει, άλλο πράγμα το γήπεδο. Αλλά... Δηλαδή λιγότερο αλυταράδες είναι αυτοί που σπάσαν τις ταβέρνες από τους άλλους που μπήκαν μέσα επειδή ήταν στο γήπεδο. Καμία σχέση. Τι? Καμία σχέση. Αυτό που ανέκαθε γινόταν. Πήγαν στην Αθήνα τα σπάσανε. Δηλαδή σήμερα πιάσανε τα Θεσσαλονικιώτικα και ραδιόφωνα. Όλους τους Παναθηναϊκούς τους αλήτες, ενώ οι παοξίδες που κατέβηκαν εκεί και κλέβανε τις ταβέρνες, πώς το λένε, και πλακωνόντουσαν είναι κύριοι. Ενώ οι Παναθηναϊκοί είναι αλήτες. Αυτά δεν μπορώ. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μουσική είναι. Επειδή απορρίζουμε το τι είναι. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Τι είναι, ρώτα τον Νικόλη. Τι είναι αυτό? Πες του τι είναι. Πες του τι είναι. Πάτε να μάθετε. Για πες το. Σύφεσαν. Τζέθρο Τάλ, λέει, είναι δυνατόν? Τσίντσον Τσάν είπε. Τον λέει Τζέθρο Τάλ και λέει Τσίντσον Τσάν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αρφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας, να σας κάνουν την οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ μην ξεχνάτε πριν ανοίξουμε τις γραμμές, το 2310 και τα 390, ότι στην Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, θα βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν καινούριο. Τα καινούργια είναι με εγγύηση κατώτερης τιμής. Μόνο στην Εσκιάδη Βαλοδήμου, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, με τηλέφωνο το 2310 596 596. Για το Ρόκα έχεις να πεις τίποτα? Εγώ το Ρόκα το συμπαθώ σαν προπονητή και πιστεύω ότι δουλεύει με αντίξωες συνθήκες ο άνθρωπος. Ναι. Είναι δύσκολο το σωματείο και ό,τι μπορεί κάνει, και άμα σωθεί ο Ηρακλής θα έχει ένα μερίδιο στη σωτηρία της ομάδας. Για την Καλαμαριά που με ρώτησες, έχω ένα φίλο μου, θα το ξαναπώ, μπορεί να μην το έχω πει άλλη μια φορά. Έχω ένα φίλο που είναι 30 χρονών, είναι προπονητής στη δεύτερη ομάδα της Sheffield United. Το ξέρω, Ο Μάικλ, ο μπαμπάς του είναι Κύπριος και η μάνα του είναι, να πούμε, Αγγλίδα. Πήρε ο Κύπρος στην Αγγλίδα, τον κάνανε και η μάνα είναι στην Αγγλίδα. Και ήρθε στην Ελλάδα και έψαχνε να δει πώς θα μπορέσει να. Όχι, να το φτιάξει, ωραία. Μην το πας. Κοντροκομμένα, μην το πας. Μου λέει του χρόνου δεν ξέρω, μπορώ να πάω στη δεύτερη ομάδα της Manchester City. Μπορεί να κάνει τέτοιο άλμα. K20, δεν είναι εύκολο πράγμα. Λοιπόν, 3 προπονητές έχει. Γυμναστή, προπονητή και δεύτερο προπονητή. Λοιπόν, θέλω μου λέει να με κλείσει ένα ραντεβού. Τώρα πριν το Πάσχα λέει θα έρθω. Να κάτσω εδώ μια εβδομάδα, 10 μέρες. Θέλω να γνωρίσω τον Καλαϊτζίδη, λέει, τον προπονητή. Λέω γιατί. Θέλω να δω πώς διδάσκει το 4-4-2 σε ανάπτυξη. Λέω γιατί το λες αυτό. Γιατί έχω δει λέει 5 μάτς Καλαμαριάς και μου άρεσε ο τρόπος που αναπτύσσεται από την πίσω γραμμή κτλ. Λέω πολύ ευχαρίστως. Σου κανονίσω, λέει, δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης θα έχει κανένα πρόβλημα. Και δεν μου είπε να δω, ξέρω εγώ, τον Λουτσέσκο, δεν μου είπε να δω τον Χιμένεθ, δεν μου είπε να δω. Θέλει να δει τον Καλαϊτζίδη. Αυτό λέει κάτι. Πάμε παρακάτω. Τώρα, αν ο Καλαϊτζίδης είναι πιο τρελός από εμάς, αυτό είναι άλλο πράγμα να πούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κόκκινε, σε μιλάω. Το ακούω. Δηλαδή, με παρακολουθείς δηλαδή. Μου το πες. Ναι. Το γράψαμε. Το ξαναλες. Πάλι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ράπ τα περασμένα χρόνια όλοι οι άλλοι κάναν φασαρίας, αλλά όλοι έλεγαν για τους παοξίδες. Εμείς δεν αναμεθήκαμε τίποτα, ίσα-ίσα ήμασταν περήφανοι, γιατί ήμασταν οι μόνοι που πληρώναμε πάντα τη λυπητερή. Ναι. Οι άλλοι εμφανιζόταν ως Παναγίες και τώρα που ξεπροδιάζονται πονάει διπλά. Κοίτα, δεν μπορώ σε αυτή την πόλη να μπαίνουν 50 Παναθηναϊκοί μέσα στο γήπεδο χωρίς να ανοίξουν ρουθούνι. Εντάξει, τώρα για τα μαχαίρια δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Αυτό είναι πώς πέρασαν τα μαχαίρια, αυτό είναι και ο Βασιλιάδης τον παίρνει τον κόλπο και όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπαίνει ο άλλος μέσα στο Άγκα με μαχαίρι και φτάνει μέχρι τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν με ενδιαφέρει να είναι πάγκο του Ολυμπιακού, παρά ήταν αύριο ο πάγκο του ΠΑΟΚ. Μεθαύριο να μπουν οι Παοξίδες ή οι Αριανοί. Δεν με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει ότι ζω σε μια χώρα η οποία όποιος θέλει μπαίνει όπου θέλει. Δηλαδή μπαίνει μέσα, πράγμα τραβάει μια τον νεφρό του αλλού, πάρ' τον κάτω. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν είναι δυσάρεστο. Μπορεί να γίνει δυσάρεστο μια μέρα πριν το πάρουμε χαμπάρι. Ναι. Δεν θέλει πολύ να πάει στον πάγκο του χαρακώσει τον άλλο. Ρε φίλε, θα σου πω μια χαρακτηριστική εικόνα. Ναι. Γιατί ο λόγος που μίλησα δεν είχα να κάνω με συγκρούσεις οπαδών. Γιατί μίλησα γιατί δυστυχώς αυτοί οι 50 κάναν κακό στην ίδια τους την ομάδα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα, ναι, ναι. Έχει ένα χαρακτηριστικό σημείο. Ναι. Όπου παίρνει ένα στο σημειάκι του κόρνερ και φεύγει. Εντάξει, ωραία. Αυτό τώρα θα το πάρει σπίτι του, ναι, και θα λέει ότι αυτό είναι το λάφυρο από το, ναι, Παναθηναϊκό, ναι, στον Ολυμπιακό. Ή ο Κεφτές ο οποίος ακούει εσένα, ναι, γιατί έγινε ένα επεισόδιο και θέλει να ακουστεί από το Ραπτόπουλο, τον, ναι, οποιοδήποτε, ναι, ναι, ή να γραφτεί κάπου. Το παρουσιάζει σαν ένα τραγάθημα. Σαν επιτυχία. Επειδή όμως εγώ δεν μπορώ να ακούω και μασάλια. Κατάλαβες το λόγο. Καλά τα λες. Δεν μπορώ να ακούω καθώς. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό. Σταμάτα λίγο ρε σηκώκινε. Δεν μπορώ να ακούω καθοσπρεπισμούς θεσσαλονικιώτικους. Τι αλήτες είναι οι Παναθηναϊκοί και τα λοιπά και να κάνουμε αυτό. Όταν εμείς, όταν κάνουμε δική μας επεισόδια, λέμε ο λαός της ομάδος μας. Όταν εμείς έχουμε δώσει ραδιοφωνικές εκπομπές, όταν έχουμε εκθρέψει τη βία μέσα τα τελευταία 50 χρόνια, 30 από όσα κάνουμε ραδιόφωνα, μέσα από οργανωμένους ομαδούς. Να είμαστε κι εμείς, σε αυτοκριτική το λέω για μας όλους. Να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Κατάλαβες ότι η στάση μου δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια αυτά καθ' αυτά. Λέω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Κερατώπω να πω κάτι για τα επεισόδια. Τα επεισόδια τα δημιουργούν οι διαιτητές πάντα. Οι διαιτητές μας φάζανε στην Τούπα και όλα τα επεισόδια. Όταν όμως χάναμε, ξέραμε να χάνουμε δίκαια. Με την άκου πάσαν και τα χάνουμε 0-4 και φωνάζαμε ντούσαν. Αναγνωρίζαμε την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Αυτοί εκεί κάτω δεν ξέρουν να χάνουν ποτέ. Και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚ. Καλά. Λέγε κόκκινε. Ωραία. Τι σλουρ. Πάμε στον κόσμο. Σλουρ. Θες να πάμε στον κόσμο. Τι σλουρ. Πάμε ακούω σλουρ. Καλύτερα να πάμε στον κόσμο. Σλουρ. Και να παίρνετε καινούργοι, τους παλιούς θα τους κρατάμε πολύ λίγο. 2-3-0-90. Έλα φίλε. Πάμε. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε, ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Ακτής από Κορινό. Καλώς ήταν. Γεια σας Παναγιώτη. Εγώ βγήκα να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν μ' άφησε να μιλήσει ο κύριος Ζαΐρης. Γιατί από το συνεχόμενο αυτό το ΠΟΚ έχει κουράσει. Εγώ τον ρώτησα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να ξέρω τα παράπονα στον κύριο Ζαΐρη. Τι θέλετε να πείτε, πες το σταμάτα της κάθε πρεπισμού. Λέγε ρε φίλε, τι έγινε. Ρωτάω εγώ, τα τελευταία 40 χρόνια τις παράγκες, ας πούμε, στην ΕΚΠΟ, από πού τις διοικούνε? Από την Αθήνα. Από τη Θεσσαλονίκη. Α, μπράβο. Οι διαιτές από πού ήταν, ας πούμε? Βόρεια Ελλάδα. Ακριβώς. Ποιος έκανε σύμπραξη ο Ζαγοράκης με τότε με τον Μπέο και τον Μαρινάκη και τον άλλο. Ο Ζαγοράκης ο Πάοκ τα έχει καλά με τον Μπέο και τον Μαρινάκη. Πάρα καλά. Και με τον άλλο από την Τρίπολη. Και τον κύριο, πώς το λένε αυτό το ρίξε και τον Ερακλή. Το Μπροβίλο. Ακριβώς. Και ρίξε και τον Ερακλή. Και ρίξε και τον Ερακλή, βέβαια. Ναι, η ΑΕΚ το μου λες, η ΑΕΚ τώρα που ανέβηκε στο Super League. Τα μάτς μέσα στην Τούμπα. Από πού τα χάσε? Από διαιτητές και από επόπτες. Και τελικό από επόπτες. Ωπα ρε φίλε, τι μας λες τώρα. Σε παρακαλώ, θέλω να κάνω διάλογο μαζί σου. Δεν θέλει. Δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί σου. Να θυμηθούμε εποχές Μπατατούδη, το τι γινότανε Πάοκ Ολυμπιακός. Τι γινόταν. Φίλε, επί της ουσίας ποιος βοηθήθηκε? Γιατί δεν μου λέει και εγώ. Συγγνώμη τώρα, εγώ ερώτησε 38 χρόνια. Ένα πρωτάθλημα που κλέψαμε τον Πάοκ. Που λένε, α πούμε, δεν ξέρει για από κάτω. Πότε δηλαδή κλέψαμε τον Πάοκ? Ο Ολυμπιακός έκλεψε πρωτάθλημα από Παλαθηναϊκό και από ΑΕΚ. Και ΑΕΚ, ακριβώς. Πάρα πολλά πράγματα. Άρα, ρε φίλε, οι ομάδες του ΠΟΚ δεν βοηθήθηκαν ποτέ, δεν είχαν άλλο σε λέει. Άλλο σε λέει. Ο Ολυμπιακός από πού έκλεψε τα πρωταθλήματα σου λέει? Από τον Πάοκ, από τον Παλαθηναϊκό, από την ΑΕΚ. Δεν ήταν ο Πάοκ και 7 βαθμούς από τον Ολυμπιακό με ένα σεσιάδι και διαλύθηκε μόνος του. Άλλο αυτό. Μιλάμε τώρα για πέρσι και πρόπερσι. Ποιος άρχισε να το πάρει? Δεν έδωσε. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ. Δεν έδωσε. Σε παρακαλώ. Δεν έδωσε η ΑΕΚ το 1-2 μέσα στη Φιλαδέλφια με τον Μπορμπόγη και τον Βρίζο τον Κόλου. Γιατί ο Πάοκ ήταν τιμωρημένος και έπρεπε να βγει στην Ευρώπη. Όσοι μιλάω τώρα για τα φετινά και τα περσινά και εσύ μου λες τώρα. 0-2 με Λιμπερόπολο, 3-2 που πάω πήγε προκριματικά του Champions League. Και το πέσει σοβραίος. Εκεί τώρα τι έγινε, τι είχαμε δηλαδή. Ευνοεί ο Πάοκ. Δεν νομίζω ότι στο 0-2 ήμουν στο μάτς. Ναι, έγινε 3-2. Πώς έγινε 3-2 ρε? Πώς έγινε, είχε άκρη τερματοφύλακα τον Λιμπερόπολο. Περάστε κόσμο. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Είπαμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν μου λες, η ΑΕΚ έχει και παράπονα από την ΕΠΟ και από... Εσύ, η ΑΕΚ έφαγε 200 εκατομμύρια και άλλα 30 πήρε για να κάνει γήπεδο. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να μιλάει. Πάμε επόμενη, φύγαμε. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να μιλάει. Εάν κάποιος δεν πρέπει να μιλάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για λεφτά, για νοθεία, για χαμένα χρήματα σε οίκα, σε εφορία, σε παίκτες, είναι η ΑΕΚ. Έπονται μετά οι υπόλοιποι. Έλα φίλε. Και την ΑΕΚ εγώ τη συμπαθώ, να έχετε υπόψη σας. Μου είναι συμπαθής η ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω, ναι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Χρήστος, Γιωβόνος. Γεια σου Χρήστο. Ο σύγχρονος ο Άσος. Το Σαββατοκύριακο που δώσατε στον Αστέρα Τρίπολης. Τι να σε κάνω μωρέ τώρα. Λάθος κάνεις φίλε. Εγώ τον έδωσα Άσος. Εγώ το έδινα ξεροχή. Ναι, οκ. Πάντως να ξέρετε ότι με την ΑΕΚ ο ημιτελικός κυπέλλου δεν θα είναι φιλικό. Να το ξέρετε αυτό. Το έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν γνωρίζω. Δεν νομίζω να είναι φιλικός. Ποιο μάτς? ΑΕΚ Λαμία, ναι. Πισινός και βρακή είναι η ΑΕΚ με τη Λαμία. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έγινε και κλήρωση. Γιατί αν έπεφτε Τρίπολη ΑΕΚ, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα απέκλειε την Τρίπολη. Θα μου πεις η Τρίπολη με το Φλόρο τον Τσιλιανίδη και τον Ημίτρολο τον Καλτσάνη στις πλευρές και ένα μανιά σαν πεθαμένο. Εντάξει, και ένα Εγκλέσιας γέρο, εντάξει, αλλά η Λαμία που είναι σε πιο φόρμα από την Τρίπολη είναι πιο προσιτή σε δημόσιες σχέσεις με την ΑΕΚ. Συνέχισε τώρα. Ράπη είναι φίλος μου και Χρήστος Γιωβόνος, μιλάμε μαζί στο ίδιο στέκι καθόμαστε. Ποιο στέκι, πού? Εκεί στην Παπάφη, δεν θέλω να πω όνομα. Μην πεις. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Αλέξανδρε. Εγώ πάντως πιστεύω και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω από Λαμία ότι αυτό το μάτς τώρα που ξεκαθάρισε η Μπουγάδα και η Λαμία έχει σωθεί σχεδόν. Φίλε, δεν στεκόμαστε στο κατακίνητο να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να πεις με τα βεβαιότητας ποιος σώθηκε. Δηλαδή μπορεί να πέσει μόνο ο Λεβαδιακός και ο Απόλλωνος Μήνης ή ο Όφη και ο Απόλλωνος Μήνης. Το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό. Τώρα που δεν έχει υποχρεώσεις. Όχι, κατάλαβες το πνεύμα μου. Δηλαδή τα πράγματα είναι τραγέλαφος. Τελειώνει και ο Μάρτιος και ακόμα δεν ξέρουμε. 4 αγωνιστικές, 5 πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν έχει προκαθαριστεί πόσοι θα πέσουν. Ναι ρε φίλε, πόσο πιο γελίο δηλαδή πρέπει να είναι το πράγμα. Το πιο γελίο είναι αυτό και το πιο γελίο για μένα είναι ότι, το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσετε κάποια στιγμή, να ασχοληθείτε λιγάκι, ότι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε από έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου σε εισαγωγικά, ανεβαίνει στην Αλφα Εθνική, όταν θα πέσουν ιστορικές ομάδες με πολύ κόσμο. Δηλαδή... Πάντως για τον κύριο Μελισσανίδη και τον κύριο Μπέο, έχω στο κινητό μου μια φωτογραφία. Προχθές ήταν στα μπουζούκια παρέα. Οπότε να δούμε με ποιο θα είναι ο Μπέος του χρόνου. Γιατί καλά τα λέει ο Μπέος, αλλά τον είδαμε κάτι πουράκλες εκεί με τον Μελισσανίδη. Θα μου πεις, μπορεί να μην λέει και τίποτα αυτό, αλλά το κρατάω, την κρατάω τη φωτογραφία στο αρχείο μου εγώ. Έλα, πάμε παρακάτω, ναι. Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. 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 Μάλιστα. Ποιος είναι? Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ναι. Αυτό που είπες με τα επεισόδια, λες φάγανε, έφαγαν και δεν πληρώσαν. Ναι, τον πήρε ένας ταβερνιάρης στο διάλειμμα και τον έλεγε ότι δεν πληρώσαν τον λογαριασμό. Λέει... Ναι, το βιντεάκι αγοράκι μου το είδες βασικά. Αγοράκι μου να λες τον μπαμπά σου, φίλε, όχι εμένα. 50 χρονών είμαι. Αγοράκι μου να λες τον μπαμπά σου και το αδερφάκι σου. Αγοράκι μου να λες εμένα. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Όχι ιδιότητες μεγάλες. Να ζητήσεις συγγνώμη και... Δεν ζητάει συγγνώμη. Πάμε επόμενη γραμμή. Αγοράκι μου να πεις τον μπαμπά σου, αγόρι μου. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ας φανακοποιώ. Άρε, Αλέξανδρε, δεν με πρόλαβες, ρε, φίλε. Με πρόλαβες. Χαιρετίζω στον Αλέξανδρο. Αυτά που έχεις εσύ δεν είναι τίποτα. Πού να πιέσεις. Αυτά που έχεις πει εσύ δεν είναι τίποτα μπροστά. Αυτά που είναι αυτός με την τολκάδα δεν είναι τίποτα. Λέγε, λέγε. Κοτσινέ, πρέπει να κάνουμε και λίγο μόκο όταν πρέπει. Μόκο. Σε μένα το απευθύνεσαι. Κάνουμε μόκο όταν κάνει τι. Γενικά μιλάω, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να... Αν δεν το ανέχεσαι σαν αστείο, συγγνώμη τελείως. Τι είπαμε, ρε παιδί. Πάμε παρακαλώ. Μην παρεξηγήσετε μωρέ. Αστεία κάνουμε, ο Αλεχάνδρο είναι κορυφή. Είναι μαζί. Και εσύ φανακοπιά είσαι... Άμα το δεις σήμερα, είναι ντυμένος γαμπρός. Ναι. Δεν προλαβαίνω να έρθω να το δω. Ρε τα ρέστα μου σου λέω. Τα ρέστα μου θα το δούνε τίποτα, οι κοπέλες που καπέφτουνε θα λιποθυμάνε. Μια selfie για τον Αλεχάνδρο. Και εγώ Αλεχάνδρο είμαι, μια selfie θέλω να το δω, έτσι να το καμαρώσω. Αλεχάνδρο, έλα. Και πολύ ώρα τα λέει και είναι... Έλα στη Μαλμίτα, έλα στη Μαλμίτα το βράδυ, στο λαϊκό δικαστήριο. Άρα, Αλέξανδρο, να προλάβει, εγώ είμαι εγκλωβισμένος εδώ. Εγκλωβισμένος με τα φάρμακα. Και αυτός φάρμακα. Είμαι εγκλωβισμένος εδώ, κάνει φάρμακα αυτός. Τι να κάνω, ρε, και πάει και ο άλλος με το κόκκινο αυτοκίνητο εκεί και τα κάνουν όλα μέσα. Καλά. Γίνεται το έλα να δεις μας. Δεν αρχίζουν άλλοι. Γιατί ψέματα λέω. Λέω ψέματα. Δεν έχει νόημα. Κατάλαβα. Κάτι δοκιμάσατε και σήμερα. Πες τι θες να πεις. Πες τι θες να πεις λίγο. Ρε, εγώ παίρνω κάτι και με διακόπτεις. Σωστά. Άντε, ακούμε. Ωραία. Να πούμε τώρα τίποτα. Όχι, μην πεις, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Αν πάει η Λαμία τελικό και πάρει ο Πάκ τον W, νομίζω βγαίνει η Ευρώπη ή έτσι δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Παλιά ήταν έτσι. Άστα ρε κοκκινή, μην διαβάζεις μηνύματα. Τώρα η ομάδα η οποία κατακτά. Ξέρει, τα ξέρει ο κόσμος. Τα ξέρει, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις. Να και που κάποιοι δεν το ξέρουν. Εντάξει, ας το πάρει τον Κανελάκη να το πει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ο Κανελάκης θα κάνει εδώ πέρα. Σάμαλη θα το πει, στα φίλια με τη ρίδα τρώει. Τι είναι κοκκινή. Γιατί φοβήθηκες. Γιατί φοβήθηκες. Θες να την κάτσω τώρα στη μύτη, έτσι σαν τον πόσο που είναι η μύτη. Δεν πειράζει. Γιατί φοβήθηκες. Πάμε. Άντε, γιατί πολύ ξεθαρέψαμε τώρα. Ξεθαρέψαμε. Πάμε, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε μου, εσείς. Από τα Γιάννενα τηλεφωνώ, πάνω σου. Γιάννενα, περαστικά σου, φίλε. Του χρόνου θα παίζεις με την Καλυθέα και το σου. Έλα, έλα. Σε συμπαθώ, δηλαδή συμφωνώ πολλές φορές με τις αναλύσεις που κάνεις και με την τωρινή ανάλυση που έκανες χθες για τον αγώνα. Δεν μου λες, ξεκίνησε ο Δόνης το πρωτάθλημα ξαφνιάζοντας τους πάντες, ξέρω, με το pressing όπως είπες. Όχι, δεν έκανε pressing, όχι. Έπαιξε την κόντρα. Έκανε ψηλό πρέσβη. Έπαιξε το δεύτερο ρόλο σε τα παιχνίδια αυτά. Χθες με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει στήσει μια εντεκάδα κλοπής, έχει ανεβάσει εξτρέμ τον Ισούα και τον. Πώς λένε τον άλλο, τον Κουλιμπαλί. Ναι. Και έχουν πέσει Ολυμπιακοί πάνω στα τρία στόπερ και πέφτει ο Φορτούρης πάνω στον Κολοβέτσικα και γίνεται μη σου πω τι ο Παναθηναϊκός. Ανοιχτούρα, ο Κάτσε Καντέ. Κουρμπέλης μπροστά και να είχαμε να λέγαμε να πούμε. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρεια όμως, Κωστή. Θα μπορούσε φίλε, να μπει ένα γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο απειλήθηκες. Όχι. Όχι. Ωραία. Στο δεύτερο γιατί βγαίνει έτσι. Πήρε θάρρος. Ίσως χωράφει. Πήρε θάρρος μωρέ. Είχε 4 αχάφτες. Όχι, ρε φίλε, γιατί ήθελε να το χτυπήσει το παιχνίδι. Και το ερώτημα είναι, μπορείς ρε εδώ να το χτυπήσει. Καλά έκανε και το χτύπησε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι. Πώς τα έπαιζε. Παναθηναϊκός ήταν. Κοίταξε να δεις. Προσπαθεί να το πάρει όμως. Και ο τρόπος που διαλέγει να παίξει. Λες, Κωστή, Παναθηναϊκός είναι αυτό το μικρό Παναθηναϊκός. Πάμε την γραμμή. Αυτός είναι σε άλλο. Αυτός είναι περασμένα μεγαλεία. Διαβάζει ομάδα Sportsman. Έχει τον Πετρόπουλο προπονητή, Γαλάκο εξ αριστερά. Έχει Σιμοφορίδη αριστερό μπακ. Λιβαθινούς και τέτοια. Αυτός έχει μείνει του στο Ρώσο. Σαργκάνη τερματοφύλακα. Ο Σαργκάνης δεν ήταν. Ο Κοντός ήταν, ο Κωνσταντίνου τότε. Εγώ, άλλη ομάδα λες. Και για πιο μετά, ναι. Ζάιτς, Μάιτς, Σαργκάνη που λέει και ο κόκκινος, ναι, ωραία. Δημόπουλους, Χρήστους και τα λοιπά, παικταράδες. Θανάσιδες. Θανάσιδες, παικταράδες, βέβαια, βέβαια. Τι δεν είχε εκεί και τα ψάρια. Σαραβάκους, ιστορίες. Καλιτζάκι είχε περίπου. Όχι, είχε και κάτι άλλο, στον Καραβίδα. Τον Κάβουρα. Τον Κάβουρα. Τον Τζίμπο. Είχε από όλα τα θαλασσινά. Αλλά είναι κάποτε. Πάμε, κοιλιά κάνουμε, λέγε. Ορίστε. Ναι, χαίρετε. 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 Λοιπόν, παιδιά, αρχικά, επειδή έχω πολύ καιρό να πάρω, αρχικά θέλω να πω λίγο κάνα δύο πράγματα για τον Λουτσέσκου, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Γιατί Ραπτόπουλε? Τα αποδυτήρια ήταν τα τελευταία 10 χρόνια όσο καλά όσο είναι τώρα, γιατί ένας προπονητής ευθύνεται για τα αποδυτήρια. Εμείς μια ζωή είχαμε. Τα αποδυτήρια, φίλε, άμα έχω πρόεδρο το Σαββίδι και η φτιά μου σωτηρία να κάνει τον προπονητή, καλά θα τα αποδυτήρια. Πάμε παρακάτω. Όταν παίρνει ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας περισσότερα από το βασικό, μια χαρά είναι τα αποδυτήρια. Συνέχισε τώρα. Δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, άμα δεν έχω δίκιο, δεν έχω τι να κάνω. Εντάξει. Είναι τα αποδυτήρια, σωστά. Καλά, με Στέβενς δεν είναι. Ναι, άμα σε 30 του μηνός πληρωμένος και με κάτι συμβολιάρες παχουλές, να, και ο αναπληρωματικός να παίρνει τα ίδια με το βασικό, μια χαρά είναι τα αποδυτήρια. Λοιπόν, δεύτερον, σύγκρινες πριν τον Παύλο τον Γκαρσία με τον Βιερίνια. Και τους δύο παοξίδες τους έχουμε στην καρδιά μας. Αλλά ο τρόπος που τους σύγκρινες δεν είναι σωστός, γιατί όταν αναφέρουμε ότι ο άλλος έχασε τη μάνα του και δεν πήγε σε κηδείες, δεν πήγε πουθενά και έκατσε εδώ για τον ΠΑΟΚ, τα λέει όλα. Το κλείνω εδώ το θέμα. Ποιος είπε δεν πήγε στην κηδεία? Δεν πήγε πότε, ήταν μεσοδόματο κηδεία, αυτό ήταν όταν προπονείς για να πάει. Πήγε και ήρθε και έφυγε. Άσερε που δεν πήγε στην κηδεία, μας τρελάνεις τώρα, πεθάνει μάλλον που δεν πάει στην κηδεία. Η Αμερική θα πάρει το αεροπλάνο, θα πάει και πέρα. Πήγε στην κηδεία. Μα το σχολιάζαμε τότε, περίμενε λίγο. Εδώ είσαι λάθος. Πήγε και σχολιάζαμε όλοι με θαυμασμό το ότι παρά το jet lag που λένε όταν αλλάζουν βόρειο και νότιο πόλο, αλλάζουν υπήρους, μπήκε και έπαιξε. Εγώ θα το ψάξω αυτό. Ρε φίλε, τι πήγε και έπαιξε? Και του Χατζη Ισαΐα ο παπάς πέθανε και το παιδί ήταν στον πάγκο αναπληρωματικός. Τι να κάνουμε, του πούμε μπράβο Χατζη Ισαΐα που πέθανε ο παπάς και ήσουν στον πάγκο και έκλαιγες, ας πούμε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε? Δηλαδή από όλο τον Καρσία θυμάμαστε τη συγχωρεμένη τη μανούλα του που πέθανε και βέβανε τον γκολ. Τι άλλο θυμάσαι από τον Καρσία Σαμπάλα? Νομίζω έπαιξε την ωραία τη γροθιά εκεί στο Διόγκο. Α, τη γροθιά! Έλα στους Ultra Fighters να παίζουμε γροθιές. Καλύτερες ρίχνουμε. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή τώρα με τον Καρσία και τον Βιερίνια. Ο ένας παίρνει πρωτάθλημα, έχει πάρει 2 κύπελα και ο άλλος δεν πήρε τίποτα, βγήκε 4ος. Αυτή είναι η διαφορά. Πεχταράζει ο Γκαρσία. Στα τελειώματά του όμως. Ο άλλος ήρθε εδώ με περιτά κιλά και έγινε σφεντόνα, φωτοβολίδα, Boeing και 737. Τι. Μας εξέδεσαν επανόρθωτα. Τι. Επόμενος. Πάμε επόμενος, ναι. Να είναι και οι δύο, σεβόμαστε. Έλα φίλε, ναι. Ναι, εγώ. Ναι. Λοιπόν, για το γήπεδο της Άκη θέλω να μιλήσω γιατί είμαι εξής. Α, εξής είσαι. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πήρατε τα λεφτά. 20 εκατομμύρια. Υπογειοποίηση. Τρέπεστε λίγο. Και άλλα 200 που φάγατε, σουβλάκι και σουβλάκι. Και άλλα 20. Ναι, και άλλα 20. Να σου πω κάτι. Άκου να δεις τώρα που έχεις το λάθος. Ναι. Λοιπόν, παλιά ήταν, τώρα είναι οι περιφέρειες. Παλιά ήταν οι νομαρχίες, σωστά. Σωστά. Εάν έβγαινε παράδειγμα πριν 10 χρόνια, ποιος είχαμε το ψωμιάδι εδώ πέρα. Ναι. Και έλεγε θα κάνω τον ΠΑΟΚ Νέα Τούμπα. Οι ΠΑΟΚζίδες δεν είναι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες? Το έκανε όμως. Λέω, εάν το έλεγε. Βρε εδώ το ρεύμα πλήρωσε και τους αλλάξαμε τα φώτα. Όχι, ας δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Μας τρελάνεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα λεφτά είναι των φορολογουμένων πολιτών, έτσι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, εδώ κάνεις λάθος. Τα λεφτά της περιφέρειας παίρνουν ρε φίλε, περίμενε. Ναι. Γιατί... Ο Σπανός τότε, γιατί τότε αυτός ήταν περιφερειάρχης. Ο Σγουρός, συγγνώμη. Σωστά, ναι. Καλά κάνεις και με διορθώσεις. Ναι. Ο Σγουρός. Ναι. Είναι. Λοιπόν, ο πρώην ηγέτης της Ομοσπονδίας Πάλης. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, προκειμένου να χαθούνε, τα βάφτισε για αθλητική χρήση και τα έδωσε στην ΑΕΚ. Και λέω εγώ και καλά έκανε. Δεν με ενοχλεί. Καλά έκανε, βέβαια έκανε καλά. Γιατί δεν είναι δικά σου λεφτά και δικά μου. Ναι, αυτά είναι έσπα. Αυτά είναι έσπα. Απλά έρχεται τώρα ο άλλος Ο οποιοδήποτε άλλο. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλειδέας. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Εσύ γιατί δεν κάνει να σου κάνουν γήπεδο, να σου κάνουν όλο ΕΣΠΑ και εμένα δεν μου κάνουν τίποτα. Λάθος το φωνάζει. Κατάλαβα το σκεπτικό σου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ ξέρω κάπως διαφορετικά το έργο, έτσι. Λοιπόν, βρε, πώς είναι, άσε τι ξέρεις. Ναι. Το ΕΣΠΑ δεν είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι, εντάξει, είναι χρήματα μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Anyway, εντάξει. Τα λοιπόν, οποία είχαν και δόλο βέβαια που τα δίνανε από τη δεκαετία του 80. Όταν θέλαν να μειωθούν αυτοί που παράγουν βαμβάκι, σιτάρι κτλ. Απέβλεπαν πολύ στο μέλλον, ξέραν τι κάνανε. Καταλαβαίνω. Για, πες μου λίγο το σκεπτικό σου για το χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν αποχώρησε όταν πέσαν τα πρώτα μπουνίδια στο πεντάλεπτο και έπαιξε κανονικά το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό και μόνο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μπορούν να το πούνε. Ναι, δεν είναι με τη συμπεριφορά του, δηλαδή. Δες τι έγινε πριν. Εγώ θα πω ότι για ποιο λόγο αποφάσισε όχι την πρώτη και με το αποφάσισε τη δεύτερη. Οι ίδιοι πρέπει να το πούνε. Οι ίδιοι είπανε ότι δεν είχαμε πρόβλημα. Και ο διαιτητής τους διαψεύδει. Εντάξει, όπως και το γιατί δεν φύγαν την πρώτη φορά και αυτό είναι ένα ερώτημα. Το γιατί δεν το ξέρω πραγματικά. Διάλειμμα. Ποιο συγκρότημα είναι αυτό, ρε? Ξέρω εγώ το πιο βρωμό συγκρότημα είναι αυτό. Πες. Όχι, ο συγκρότημα κι αν είναι, αν έρθει να κάνει συναυλία, ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μεγάλα, θα έτσι, το λογοκρίνει. Δύο μεγάλα. Led Zeppelin, τι μπορεί να είναι. Ξέρω εγώ, πας στο Ζου και πες τα λογοκρίνει, τι με νοιάζει. Στο Ζου δεν παίζει τέτοια τραγούδια. Πάνε στην Καρπούρη εκεί πέρα που σε πέρασε και πλησό φόντο. Ο πάνε... 440 ναι. Λέει, Γρηγόρη, φίλε μου, τα 20 εκατομμύρια μπορούσε να τα δώσει για έργα για αυτούς που πλημμύριζαν και αυτούς που κάηκαν. Απάντηση. Επειδή εγώ δεν ανήκω κομματικά πουθενά, φυσικά και θα μπορούσαν να δοθούν οπουδήποτε, αλλά έχει να κάνει από το κάθε Υπουργείο και γιατί τομέα είναι. Και δεύτερον, όταν τα βάφτισαν για την ΑΕΚ δεν είχαν γίνει ούτε οι πυρκαγιές ούτε οι πλημμύρες, για να συνωνόμαστε. Απλά επειδή θα φεύγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα δίνουμε και λόγο για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιήσαμε, γι' αυτόν τον λόγο προτιμήσαν να κάνουν αυτό. Αλλά λέω, γιατί να τα κάνουν για μία ομάδα και γιατί να μην τα κάνουν για όλες. Αυτό είναι το άδικο. Ποιες είναι όλες οι ομάδες? Να δώσω και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ενεργή. Δεν μπορεί να δίνει 20 στην ΑΕΚ και τίποτα στους άλλους. Και γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ είναι να πούμε πιο λεπρή. Πάμε παρακάτω. Λέω, καλώς τα βάφτισε για να συνεννόμαστε για αθλητική χρήση και τάδοση και να γίνει το γήπεδο, αλλά πρέπει να δίνουν σε όλους. Ναι, ναι, φυσικά. Κακώς τα βάφτισε. Λοιπόν, θα έπρεπε. Κακώς θα τα χάνανε τα λεφτά. Ο Ηρακλής για χρόνια γήπεδο δεν έχει. Ας τον Ηρακλή μόνο τώρα με τον Ηρακλή. Παξί το λέει, δεν κατάλαβα. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Αλέξ. Γιώργος από Χαλάνδρη, καλά είστε? Γιωργάκη, τι κάνεις? Μια χαρά. Τρία πραγματάκια λίγο γρήγορα. Λοιπόν, χθες αυτά που τραβούσαμε εμείς με Γούμενο και Βολινό τα τραβάει τώρα ο Παναθηναϊκός, να δουν τι ωραία είναι. Και από το χρόνο και από το καλοκαίρι, μάλλον που δεν θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, θα τα δούνε και στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός? Με τον Τουρμισάη σε δερφόν που θα πάει. Γρηγόρη, με δουλεύεις? Θα το κάνει γήπεδο πάνω, δεν τον ενδιαφέρει. Ρωτάω, ρε φίλε, να μάθω. Μόλις σταμάτησε ο Champions League δεν έχει βάλει δραχμή. Τι άλλο, δεν το βλέπεις? Είσαι σίγουρος? Είναι σίγουρος, τι είναι. Για δε λίγο τα λεφτά που έδωσε για το γέγα του, ρε. Ποια λεφτά? Τα είδες τα λεφτά? Για πες μέσα στο Transfer Market να δεις πώς έχει δώσει. 1,5 εκατομμύριο. 5 ήταν να πάρει. Πάμε στον κόσμο. Δεύτερο. Στην Αθήνα ο Άλεξ ακούει. Είχα καιρό να ακούσω Sport FM και τέτοια. Κάτι μια ούλδες και τα λοιπά. Ραπ έχουν γίνει χούντα. Παίρνουν παγκοτζίδες, τους ειρωνεύονται, τους βρίζουν, τους κλείνουνε. Έχουν εκνευριστεί. Η δημοκρατία των κομμουνιστών είναι αυτή. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Η δημοκρατία στην Ελλάδα. Όπως ο Λικουρόπουλος τροφθέσουν τα πολύ. Η δημοκρατία, τα φώτα του πολιτισμού. Ναι, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Από τον ΠΑΟΚ. Οι Έλληνες με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Εμείς η δημοκρατία φέραμε τον πολιτισμό, οι άλλοι τα στα δέντρα. Φάει πολιτισμό. Λοιπόν, και τρίτον, 2-1, ένα για το Μαρινάκι. Απαγορεύεται να μπει στα γήπεδα και να ασχοληθεί με τον ποδόσφαιρο. Δεν μιλάει κανένας, όχι εσείς μόνο, δεν μιλάει κανένας. Εμείς το έχουμε πει, φίλε, χιλιάδες φορές, συγγνώμη. Ναι, όχι. Και ένα άλλο που δεν έχετε πει όμως, 2-1 σου είπα. Για τον Καράπαπα, Έχει βγει επίσημα στα site ότι αυτός μιλούσε με αυτόν που έδειρε τον Τζήλο και δεν το λέει ούτε εσείς και κανένας. Αυτό πώς θα το πω αν δεν υπάρχει επίσημα? Αυτό έχει βγει στα site, Γρηγόρη, δεν είναι δικό σου. Ρε φίλε, αυτό το site, αν έχει, δεν έχει υπογραφεί, είναι υπόλογος αυτός που έχει το site. Εγώ έχω. Τι υπογραφή, όλα... κάτσε ρε Γρηγόρη, όταν μιλούσε ο Τσοχωράκης τον Ερακλή, έχεις υπογραφή που με δουλεύεις τώρα? Ρε φίλε, ήταν εισαγγελία. Πλάκα κάνεις. Είναι την ΑΕΠ αυτά, είναι δολοφονική επίθεση και άλλο Ιράν. Ρε φίλε, όχι άλλο πράγμα. Άλλο αυτό το οποίο έδωσε ο εισαγγελέας. Τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες από την ΑΕΠ και άλλο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχει γίνει. Αλλά για να πω ότι έγινε. Αυτά που κάνει στα γήπεδα, ακόμα και στην Ξάνθη που ήταν τιμωρημένος. Δεν πρέπει να το πείτε. Στην Ξάνθη με αυτό που έκανε στο γήπεδο, αν θυμάστε, ήταν τιμωρημένος. Όταν είχε μπει στην Ξάνθη. Είχε τιμωρία. Δεν μιλάει κανένας, ούτε εσείς. Εμείς δεν μιλάμε. Είπατε για την Ξάνθη ότι ήταν τιμωρημένος και γιατί ήταν στο γήπεδο. Εγώ δεν το γνωρίζω ότι ήταν τιμωρημένος. Για δες λίγο πότε ήταν τιμωρία και πότε παίξει την Ξάνθη. Τέλος πάντων. Δεν παίζει ο Καραπαπάς. Ορίστε. Ο Καραπαπάς δεν παίζει. Ήταν τιμωρημένος για ένα μήνα από τα γήπεδα. Ναι, δεν το γνώριζα. Λοιπόν, άκουσα για να πω κι εγώ στην κουβέντα. Αν ο Καραπαπάς είναι στις συνομιλίες θα τον πιάσει ο εισαγγελέας. Εγώ εισαγγελέας δεν είμαι. Δεν είμαι εισαγγελέας. Από που βγήκανε στα. Εισαγγελέας δεν είμαι ούτε η ΕΕΠ είμαι. Μα βγήκαν στα άρθρα. Το να διαβάσει ένα άρθρο δεν είναι παράνομο. Ένα άρθρο είναι ένα άρθρο. Αν εγώ το διαβάσω, είπα να πει ότι το υιοθετώ. Όχι, δεν το υιοθετείς. Τον διαβάζετε, έχει πει ο Τρενταφυλόπουλος, δεν το υιοθετείς. Διαβάζεις τι λέει ο Τρενταφυλόπουλος. Συγγνώμη, Γρηγόρη. Κάτσε εσύ, όταν διαβάζετε έχει υπογραφεί από εισαγγελέα, μην τρελαθούμε. Εγώ θα προτιμούσα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει και να την πληρώνουν αυτοί. Καλά, δεν την κάνουν. Για τον Τζήλο τώρα άλλοι φύγαν στο εξωτερικό, άλλοι είναι έξω και δεν κάνει κανένα τίποτα. Και μιλάει για του συνόλου. Δεν σου είπα, ρε φίλε, με τον Τζήλο δεν θα γίνει τίποτα. Δεν πιάσει κανέναν. Και φταίει και είπα είμαστε. Δυστυχώς θέμε και εμείς. Ερώτηση για τον Τζήλο, πόσο καιρό μιλάγαμε και ο Φαλακρός με έλεγε έλα ρε τζάμπα ασχολείστε. Πόσο καιρό το έλεγαμε? Ρωτάω. Κύριε φίλε, γιατί ξεκινάς με τη λογική? Δεν είπατε για το ένα, δεν είπατε. Ρε παιδάκι μου, δεν είπε εισαγγελέας ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Εγώ τσακώθηκα με μια πρεζούρα που είμαι στη γειτονιά. Δεν είπα, ξέρω εγώ, κάποιες κουβέντες να πούμε. Εγώ με γυναίκα δεν χειροδικό ποτέ, να ξέρετε. Εγώ λέω φύγε, λέω δεν θέλω να χειροδικήσω πρώτη φορά, φύγε, δεν γουστάρω, την έριξα μπόλικο πράγμα να πούμε. Στάσου ρε φίλε, σε μια ώρα ήρθε η αστυνομία, έξω από το σπίτι, μια είναι, πλάκα με κάνει, τι την έκανα, η βάρεσα γροθιά. Ηθικό δίδαγμα, στημένη την έχουν στο Ραπτόπουλο, απλά δεν την πάτησε. Παρουσιάστηκε διαφορετικά. Φευγάτωση. Αφού ήταν η αστυνομία αμέσως εκεί, πάνω απ' ό,τι την έχουν στημένη. Θα έχει κάνα μπάτσο φίλο γκόμενο αυτή, φίλο, θα τον πήρε εκεί και σαχλαμάρι τώρα. Κοίταξε φίλε, τα μεγάλα ψάρια, οι εισαγγελείς έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Ας το κανονίσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν άγιον ο δικηγόρος, πως το δήμιος του Καράπαπα και του οποιοδήποτε μεγάλο παράγοντα, ο οποίος έχει μια ισχυρή. Ούτε δικηγόρος του. Ούτε δικηγόρος. Ξέρουμε πολλά πράγματα. Και αμάξια καήκανε και ξύλο έχει πέσει. Φούρνος, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ κάθομαι στον φούρνο του Κωνσταντινέα και είμαι υπουργός. Μην μιλάς. Επόμενος. Σταμάτα, όχι για το φούρνο, άστο. Το φούρνο. Ο άλλος τι το φούρνο, μια χαρά. Δεν μιλάει ο ίδιος. Έγινε βουλευτής, οικονόμησε, μια χαρά είναι, ήρθε εδώ στον Μπούζο, πούλησε τρέλα, μια χαρά του κάει και ο φούρνος. Τον είχε και ασφαλισμένο, βγήκε και βουλευτής. Χαμένος βγήκε. Ήρωας έγινε. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το χθεσινό το παιχνίδι, το ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Φυσικά. Εγώ έτσι όπως το είδα, παιδιά, από την αρχή το παιχνίδι, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Είδα έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μπορούσε να είχε προηγηθεί κιόλας. Αυτός είχε κάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρω, αυτή η άμυνα του Ολυμπιακού είναι για γέλια. Και αν ο Μελισσανίδης ξεκινούσε, εγώ πιστεύω από την αρχή με το Χιμένεθ και έπαιρνε κανένα δυο δανεικούς ακόμα, μπορούσε ο Ολυμπιακός να μην βγει ούτε δεύτερος. Το πιστεύω δηλαδή αυτό που λέω. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς θα καλύψει του χρόνου αυτή την διαφορά που έχει με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν βλέπω η άμυνα πίσω, τα άκρα, ο τρόπος που παίζει. Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό, του έκανε 2-3 ευκαιρίες, είδα να κάνουν τριγωνάκια τους παίκτες, είδα κίνηση στους κενούς χώρους, είδα πολλά πράγματα τα οποία δεν, άμα είχε λίγο καλύτερο, κανένα μισοπιθετικό ή κανένα καλύτερο επιθετικό ο Παναθηναϊκός, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι το ότι διακόπτηκε το παιχνίδι, διακόπτηκε πάνω σε μια ροή στην οποία το παιχνίδι πήγαινε προς το χ. Δηλαδή άρχισε ο Παναθηναϊκός, πατούσε συνέχεια στην αντίπαλη περιοχή και πήγαινε το παιχνίδι για να... Βρε πουλάκι μου, αλλά ένα μάτς αδιάφορο, βαθμολογικά. Βαθμολογικά αδιάφορο. Για ποιο λόγο? Γιατί δηλαδή να διακοπεί ένα παιχνίδι, γιατί ρίξανε δακρυγόνα η αστυνομία. Δεν διακόπηκε γιατί μπήκανε μέσα, ρίξανε δακρυγόνα η αστυνομία. Αυτό έγινε. Και δεν τα ρίξε μέσα στο γήπεδο, φίλε. Στον περιβάλλοντα χώρο τα ρίξε. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Δεν φταίει αυτό εδώ η ΠΑΕ που ρίξε δακρυγόνα. Δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα, το να διακόπτεται ένα παιχνίδι. Ναι, να διακοπεί, εγώ δεν λέω. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε όλο ο κόσμο, είναι άδειο το γήπεδο, μετά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συνεχιστεί το παιχνίδι. Να γιατί ο Ολυμπιακό δεν ήθελε να παίξει, απλό είναι. Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι δεν ήθελα να παίξω. Φίλε, θα σου πω ένα πράγμα για να συνοηθούμε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν ήθελα να παίξει. Το λέω με πάσα ειλικρίνεια γιατί μιλήσαν για μαχαίρι. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Μισό λεπτό. Ναι, εκεί που πάνε... Αν ήταν Έλληνας, αν έχει την καλοσύνη. Θα μπαίνανε μέσα. Αν έχει την καλοσύνη. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε δηλαδή να χτυπήσει κάποιον με το μαχαίρι για να πούμε ότι έπρεπε να διακοπεί. Ερώτηση κάνω. Ναι, το μαχαίρι το είδε κάποιος? Εγώ δεν το είδα. Μιλάνε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Αν ισχύει αυτό, μιλάνε για κάποιο μαχαίρι. Αν και εφόσον υπήρχε μαχαίρι, έπρεπε να διακοπεί εκείνη την ώρα και τέλος. Ναι, αν υπήρχε μαχαίρι, έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι και να παρθούν μέτρα ασφαλείας και να ξαναμπούν οι παίκτες. Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Από τη στιγμή που είχε μαχαίρι μέσα, τέλος. Ναι, ρε, μιλάς τώρα για αν το τέτοιο μου είχε νύχη, θα τα δάχτυλο, ρε. Ξέρετε τι κόκκινα νύχη μαχαίρι, τώρα με συγχωρείτε. Εγώ, φίλε, ξέρω ότι η επίσημη θέση του Ολυμπιακού είναι ότι είδανε μαχαίρι και ότι έχουν φωτογραφίες. Η θέση του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει, και η επίσημη θέση της ΑΕΚ ήταν εμείς δεν το είδαμε το όπλο που υποχειμένες του Σαββίδη μες στον αγωνιστικό χώρο. Να απαντήσω λίγο. Εγώ μαχαίρι δεν είδα. Αλλά οι φάτσες των Παναθηναϊκών που μπήκαν μέσα, σαν να είχαν ραντεβού να πάνε στα του Daily Show, τα φαν κουρασάν ήτανε. Καμιά παραβατική μούρη δεν είδα, ναι, δεν είδα κανάς, καμιά φάτσα ξέρω εγώ χαρακωμένη δεν είδα, 70, είδα κάτι φλόρους να πούμε στη φάτσα που μπήκαν μέσα στο γήπεδο με κάτι τζινάκια ακριβά και τα λοιπά, δεν είδα δηλαδή φάτσες, κάνα δύο χοντροί ήταν εκεί. Τέλος, ναι. Με αυτή την μπουρδα ότι κάτι πρέπει να γίνει για να διακοπεί ένα παιχνίδι. Τέλος. Παρακαλώ. Ναι. Έλα την καλησπέρα μου. Καλώς τον. Λοιπόν, Τζιτζικώστα ετοίμασε τα χαρτιά για τα 20 εκατομμύρια για την υπογειοποίηση της Κλάνθους για να καταλάβουν κάποιοι τι σημαίνει να παίρνεις 20 εκατομμύρια τώρα και να πω και το θέλω μου. Ότι θέλω να τους πάρω τα 25-30 εκατομμύρια από το Champions League. Συνεχίστε έτσι να τους χαίρεστε αυτούς τους ανθρώπους που έχετε εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα. Κάποια στιγμή, επειδή είχαμε και εμείς ανάγκη, δεν είχαμε χρήματα, είχαμε ανθρώπους που τους κουνούσατε εσείς, τους είχατε μαριονέτες σας, τώρα ευτυχώς έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, σωθήκαμε, ναι. Δεν μπορεί να το κουνήσει κανένας. Συνεχίστε έτσι πολύ ωραία πράγματα, να τους χαίρεστε αυτούς τους ανθρώπους που έχετε και δεν θα μας βλέπετε τα επόμενα χρόνια. Και κόκκινα πειράξω και λίγο και σένα. Ζητήστε 20 εκατομμύρια κι εσείς για την υπογειοποίηση της αυτόνομης σύρας 10, να κάνουν κι άλλη υπογειοποίηση την Παπαναστασίου, να πάρουμε τα 20 εκατομμύρια αυτό που λες. Δεν πρέπει να τα ζητήσουμε κι εμείς. Δεν τα δικαιούμαστε, γιατί δεν μιλάει κανένας. Τι έγινε ρε παιδιά? Είπες, θέλω να μου κάνεις πλάκα. Το εκλαμβάνω ως πλάκα και δεν μιλάω. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω δηλαδή. Τι μου δείχνεις εγώ? Μακάρι να κάνουν γήπεδο στον Ηρακλή και στον Απόλλωνα Πόντου, φίλε. Γίνεται για να το καταλάβουνε. Αυτοί κάτω δεν καταλαβαίνουν τίποτα, φίλε. Μόνο έτσι θα το καταλάβουνε. Γι' αυτό λέω Τζιτζικός θα ετοίμασε τα χαρτιά για τα 20 εκατομμύρια. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο Πάκος θα πάρει ποτέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε. Έλα. Κάτω να σας δικάρω. Τι είπε, χάλια είναι. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, φίλε, σ' ακούμε, ναι. Ωραία. Παρακοπιάζεις είσαι πάλι. Ναι, Αλέξανδρε, εδώ μαζί. Θα κάνουμε ένα ντουέτο μαζί, αλλά... Αυτός δίνει φάρμακα στους ανθρώπους. Πρώτα δοκιμάζω. Θα κάνουμε ντουέτο, μη στεγωρίζεις. Είσαι γευστηγνώστης φαρμάκων, πρώτα τα παίρνεις εσύ. Ναι, μαζί με τον Αλέξανδρο. Πριν συνεχίσεις να πω το εξής. υπήρχε ποδοσφαιριστής, ναι, ο οποίος μου είχαν πει ότι παίρνει τόπα. Ναι. Πριν την πάρει, ναι, την έδινε στο άλογο του, ανάντηκε και την έπαιρνε και αυτός. Για τόσο τρολόμη. Ο φαρμακοποιός, επειδή φτιάχνει φάρμακα, πρώτα τα δοκιμάζει και μετά τα δίνει στον κόσμο. Και πάει, τελείωσε. Σωστά. Έτσι. Έλα στην Μαρμίδα το βράδυ να γνωριστούμε, έλα. Έλα το βράδυ στην Μαρμίδα. Θέλω να πω το εξής. Θα μαζευτεί εκεί όλος ο καλός ο κόσμος. Πες, πες. Έλα, σε ακούμε. Πάρ' το γρήγορα, πάρ' το γρήγορα. Το γκολ του Ακπομ ήταν έγκυρο. Άμα φας άλλες δυο ασπιρίνες θα το δεις ότι είναι και μουντιαλικό. Δεν τα λέτε όμως, δεν τα λέει η εκπομπή. Φάουλ ήταν με το δεξί χέρι του Ακπομ. Έτσι μάθατε την μπάλα εσείς με τα χέρια να παίζετε. Άκου αυτό που λέει. Άσε με να μιλήσω λίγο. Όταν διεκόπει ο αγώνας, όταν διεκόπει ο αγώνας πάω Ολυμπιακός 1-2, ο Κατσιαμπής με το ίδιο χέρι που έκανε πέναλτι στον παίκτη του Ολυμπιακού, τον τράβηξε και τον έριξε κάτω. Αδικίασε βάρος του ΠΑΟΚ, να πούμε. Τα χέρια, όταν παίζει με τα χέρια είναι φάουλ. Όταν σπρώχνει μες στην περιοχή με τα χέρια είναι πέναλτι. Μόνο του έπεσε από το αποδείγμα. Εκτός αν εσείς θέλετε να αλλάξετε τους κανονισμούς στην μπάλα. Μόνο του έπεσε εκεί πέρα. Ναι, μόνο του έπεσε εκεί. Ενώ άμα γίνει ανάποδα, αρχίζει να καυγίζεις. Δεν τα φάουλ αυτό, δεν το καλά παπαζό. Ας, λέγε φίλε, ναι. Τι να πήρε, είναι ο Θεοδόσης μέσα τώρα και μιλάνε γερμανικά. Ποιος Θεοδόσης? Ξέρω εγώ, Ρώσικα, ξέρω. Τι Ρώσης? Αυτός με το κόκκινο αυτοκίνητο. Πάμε στον κόσμο. Πώς γελάει, ναι. Ο ένας τα ανοίγει και άλλος τα πήρε. Πάμε, κοιλιά κάνουμε, πάμε. Λέγε φίλε, ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Έλα ρε, από το χορήγι σε παίρνω. Τι έγινε χορήγι? Καλά. Στο είπα και χθες, Τζαμπασοφιά, 20 εκατομμύρια. Ναι. Στη Μαρμίτα. Οι αξίδες δεν έχουν λόγο να μιλάνε. Ναι. Έχουν καταχρεώσει το δημόσιο και ακόμα μιλάνε. Να βγαίνουν σε αξίδες από το μάρτυρο, να δούμε τι έχει να πει. Ας βγουν οι αξίδες από το μάρτυρο. Πριν το μάτι έγιναν αυτά. Μην το δεν έχει σημασία ρε κόκκινε. Να βγουν αξίδες από το μάρτυρο. Μισό λεπτό επειδή το περίμενε λίγο. Όχι εσύ αν περιμένεις. Επειδή το συγκρίνεις με μια τραγωδία, γι' αυτό τρελαίνομαι. Ναι, για πες. Πες με ό,τι άλλο θες. Πες για τα 280 που τους τα χάρει στο ελληνικό δημόσιο. Με τραγωδία ρε φίλε το συγκρίνεις. Περίμενα να σου πω λίγο, άφησα να τελειώσω. Σου λέω ότι αυτοί από το μάτι δεν έχουν πάρει τα λεφτά και δεν τα έχει... Ναι, είναι όταν μια κομμουνιστική κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά στο Φουκαρά και δίνει στην ΑΕΚ, που είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, παρακάμπτης από τις κομμουνιστικά θεωρίες. Το κράτος πρέπει να δώσει από την τσέπη του για αυτούς από το μάτι στους πληγέντες. Τα λεφτά αυτά δεν ήταν του κράτους, ήταν ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι δεν καταλαβαίνεις? Λες εγώ να είμαι δικηγόρος της ΑΕΚ? Δεν είπα αυτό, απλά σου λέω και εγώ την άποψή μου. Βρε σωστά μιλάς, αλλά δεν είναι του κράτους τα λεφτά αυτά. Τέλος πάντων. Όσο για το μάτι με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εντάξει, τι να πω. Άμα τρώγανε και δεύτερο θα βγαίνανε και με τα πιστόλια αυτοί, οι φλόροι. Αν έμπαινε δεύτερο θα πληρωνόμασταν κιόλας. Πάμε κόσμος. Πάμε κόσμος. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Πρώτη φορά καλό. Από Καβάλα. Όνομα. Ολυμπιακός. Γιώργος λέγομαι. Γεια σου Γιώργο. Καταρχήν σας ακούω αρκετά μεσημέρια. Συνήθως γυρνώντας καθοδόν από τη δουλειά έχετε πάρα πολύ φάση και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Καβάλα ακουγόμαστε. Με τις μέρες παιδιά. Κάποτε η αναμετάδοση είναι καμπάνα, κάποτε είναι προβληματική, κάποτε και καθόλου. Ωραία αναμετάδοση κάνουμε εκεί. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Προχώρα φίλε. Πολύ σύντομο στάμε. Θέλω λίγο πραγματικά να εστιάσω σε κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Στο πώς έχει διαμορφωθεί η άποψη της κοινής γνώμης στη Θεσσαλονίκη, της φύλαθλης. Είναι τρομερά αυτό το πράγμα που ακούω, που στον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού, όσα τηλέφωνα άκουσα τουλάχιστον, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος, όλοι ασχολούνται με την χειρονομία του Καραπαπά και τα φυλάκια του Καραπαπά που... για μένα ότι πως είναι κοιλίδα στην ιστορία του συλλόγου, έτσι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει έναν πολύ πιο νορμάλ διευθυντή επικοινωνία. Αυτό που θέλει αυτόν έχει. Ναι, ναι, επιλογή του Μαρινάκη, εντάξει, καλός, κακός, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα, αλλά πάμε παρακάτω. από τα 1.000 μύρια που έγιναν χθες, εντάξει, έχουν γίνει σίγουρα και χειρότερα σε άλλα γήπεδα, για να τα βάζουμε τα πράγματα και στη σωστή τους διάσταση. Βλέπω ότι όλοι έχουν εστιάσει στο θέμα του Καραπαπά και το αν ο Ολυμπιακός έπρεπε να φύγει, δεν έπρεπε να φύγει. Θεωρώ ότι είναι τόσο διαβρωμένη αυτή η πόλη από την προπαγάνδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αν τα ακούγε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, όπως του προηγούμενου φίλου που μας είπε ότι ο αγώνας δεν διακόπηκε ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να ισοφαρίσει, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι το μάτι ήταν και για 2 και για 3 γκολ. Σαφώς και ο Παναθηναϊκός στις φάσεις του, σαφώς και έχει αντιμετωπικά ζητήματα ο Ολυμπιακός, αλλά για ισοπαλία δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων. Δεν το ξέρουμε, αυτό σχετικό είναι. Εντάξει, εγώ λέω, μπάλα είναι και δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που είδα, Γρηγόρη. Φίλε μου, η άμυνα του Ολυμπιακού είναι για τα ανάθεμα. Το έχω πει. Εντάξει, οπότε μη σου φαίνονταν παράξενο να ισοφάριζε ο Παναθηναϊκός. Και χτυπάγανε τον Κούτρι, γυναίκα. Χτυπήσαν τον Κούτρι εκεί πολλές φορές. Άμα ήταν στοιχειοδός σοβαρός ο Φορτούνης χθες, κάλυφα μπροστά, έχει κάνει και δεύτερο και τρίτο γκολ Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, ο δε φίλος που μίλησε προηγουμένως δεν μας δήλωσε καν τι ομάδα είναι. Φυσικά από τη ρητορική του καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι μάλλον Παναθηναϊκός είναι. Και θέλω λίγο αυτό να πω και κλείνω μόνο. Σας έχει δαγκώσει πάμπολες, ειδικά τους φίλους του Οξέτη, σας έχει δαγκώσει πάμπολες φορές αυτό το σωματείο. Όμως εκεί για κάποιο ακατανόητο λόγο, που δεν είναι και τόσο ακατανόητος, είναι η διάβρωση που έχει τυπωστεί 2 και 3 και 4 δεκαετίες. Μια ζωή Ολυμπιακός. Αλήθεια λες, υπάρχει μίσος για τον Ολυμπιακό και έχει περάσει πιο light ο Παναθηναϊκός. Αλήθεια λες. Αυτό ήθελα να πω για να ακούσω τίποτα άλλο. Αλήθεια λες. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ τελευταίος. Το γκολ του Βιερίνια τυχερό ήταν? Όχι. 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 Όσο φορά εσύ φίλε μου? 27. 27 σίγουρα. Για 14 μοιάζει η φωνή σου. Όχι. Φίλε, όταν κάνεις μια τέτοια σουτάρα στην εστία και μπαίνει ένα τέτοιο γκολ, είναι η ιεροσυλία να το χαρακτηρίσει τυχερό. Καταρχήν, ο Βιερίνη έχει ξαναβάλει έξω από την περιοχή γκολ. Δεν είναι ο Βιερίνη έπιασε ένα σουτ σε κάθε 2 μήνες, 3 και έβαλε ένα γκολ. Επιχειρεί σουτ και δοκάρια πάνε και αποκρούσεις μεγάλες γίνονται και γκολ μπαίνουνε. Τα πόδια του είναι πάρα πολύ δυνατά. Αν μου βρεις γκολ του Μιρτσέκη με τα πόδια, θα σου πω ότι ήταν τυχερό. Ωραία, ωραίο. Αν μου βρεις γκολ του Μιρτσέκη με τα πόδια, θα σου πω ότι ωραίο. Τρομερός κεφαλοσφαιριστής, ναι. Με το πόδι δεν μπορούσε εδώ πέρα. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι κάποιοι παίκτες. Τώρα για τον Βιερίνια να λέμε ότι μπορεί να ήταν τυχερό. Όχι. Βέβαια και χωρίς τύχη, γιατί προφανώς πήρε κάποια καλύτερα φάλτσα, του πιάσε τέλεια. Ο τερματοφύλακας μπορεί να ήταν 10 πόντους πιο πέρα. Τον ικανό δεν το λέμε τυχερό. Είναι αμαρτία να το πεις τυχερό αυτό. Όχι. Είναι αμαρτία. Όμορφο, φοβερό, εκπληκτικό. Με τον Άρη ήταν γκολάρα γιατί αδίκησε ο Κωστής τον τερματοφύλακα γιατί ήταν με εξωτερικό φάλτσο. Ποιο Άρη. Στο 1-1. Με τον Άρη ήταν με εξωτερικό φάλτσο. Ναι. Που έλεγε ότι είναι και ευθύνη του τερματοφύλακα. Επειδή το έχω ξαναδεί, ήταν με εξωτερικό φάλτσο. Στο κύπελο εδώ. Στο 1-1, όχι στο πρώτο κύπελο, στο πρωτάθλημα. Ποιο έβαλε γκολ? Ο Βιερίνια και ο Βέλε. Αυτό ο τερματοφύλακας, ναι. Ναι, επειδή ήταν με εξωτερικό φάλτσο, εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει. Εκεί φταίει ο γκολκίπερ, άρχισε να πέσει. Πολύ καλός γκολκίπερ, αλλά άρχισε. Λοιπόν, του δίνει ένα μερίδιο. Γιατί στη Μαρμίτα κάναμε έρευνα. Επειδή το είδα πολλές φορές. Ναι. Υπάρχει ευθύνη μερική. Όχι εξ ολοκλήρου, υπάρχει. Δεν το σταυρώνεις. Μια μερική. Όχι, δεν το σταυρώνεις. Είναι εξαιρετικό το σούτο. Είναι μια μερική ευθύνη. Λοιπόν, να έχετε μια καλή συνέχεια. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου με ειδήσεις. Αμέσως μετά Καναλάκης, Γιαλαμάς και Δήμου. Και μετά η άχαστη. Ο Νίκος Κουλιανός με το Θανάση Κιλώνη. Και μετά Μιχάλης Σαρόπουλος. Να δούμε τι μαργαριτάρια έχει μαζέψει. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.